Καλησπέρα σας. Βράδυ Πέμπτης στο Blue Sky, παρεμβάσεις και έχω ξαναπεί ότι δεν μας αρέσει καθόλου ούτε να κινδυνολογούμε, ούτε να μιζεριάζουμε χωρίς λόγο, ούτε να ασκούμε και άσκοπη κριτική. Και κυρίως μηδενιστική κριτική. Όμως το κάδρο το οποίο διαμορφώνεται τις τελευταίες ημέρες για τη χώρα δεν είναι καλό. Και δεν θα πω ότι πάμε σε ημέρες του περασμένου καλοκαιριού, ημέρες χρεοκοπίας, Brexit, κινδύνου και ούτω καθεξής. Θα πω όμως ότι όλο αυτό έτσι όπως καταγράφεται σε επίπεδο επικαιρότητας δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Και δείτε αυτό το πλάνο και το λέω αυτή τη σύνθεση των εικόνων, να το πω διαφορετικά. Από τη μία είναι ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Λάν, με τον κύριο Σούλτ σήμερα στην προσπάθειά του να πείσει τους θεσμούς να κλείσουμε την αξιολόγηση κατά πώς υποστηρίζει η κυβέρνηση και οι θεσμοί να παίζουν το δικό τους παιχνίδι, διότι αυτό είναι το μνημόνιο. Είναι οι δανειστές να σε πιέζουν να εφαρμόσεις αυτά που έχεις υπογράψει, είτε τα θες είτε όχι, είτε τα υιοθετείς είτε τα καταγγέλεις, όπως και να έχει τα έχεις υπογράψει. Άρα σου λένε εφάρμοσέ τα και θα εφαρμόσεις κι άλλα. Γιατί είσαι σε απολύτως αδύναμη θέση. Η άλλη εικόνα είναι αυτή του κυρίου Καμένου, του Υπουργού Άμυνας, ο οποίος φόρεσε τα χακί του σήμερα. Και δεν το λέω ειρωνικά, εξηγούμε. Και ξημερώματα διέταξε μαζί με τους αρχηγούς των επιτελείων την άσκηση εκεί στις Ινούσες με φόντο τις πολλές και προκλητικές παραβιάσεις της Τουρκίας. Της Τουρκίας που υποτίθεται. Τι λες, Γιάννη? Όχι, εμένα μου αρέσει που βρίσκεται στολή παραλλαγή στο μέγεθος του κυρίου Καμένου. Άρα μπορώ να βρω κι εγώ κάτι. Έχει χάσει πολλά κιλά ο κύριος Καμένος. Άρα μπορώ να βρω κι εγώ. Ο Γιάννης μας περισσότερο. Και θα σε καλέσω και ως έφεδρο. Να δω που θα πας. Και να δω και τι θα κάνεις εκεί που θα πας, κυρίως. Με τη στολή. Πάντως της Τουρκίας, η οποία. Πάντως θα κάνω κάτι παραπάνω από ό,τι έκανε ο κύριος Καμένος. Εξαιρετικά μεγάλη προκλητικότητα. Την ώρα που υποτίθεται είχαμε φτάσει σε μια κοινή συμφωνία με τη βοήθεια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υπόθεση του προσφυγικού. Τελευταία είδηση, μάλλον είδηση τελευταία στιγμή, στον Πειραιά λέει και απόψε έχουμε επεισόδια με μαχαιρώματα μεταξύ προσφύγων, μεταναστών και ούτω καθεξής, με το σκηνικό της, το εκρηκτικό σκηνικό να παραμένει αλόβητο. Και αναλύω το κίνητρο. Μολονότι θεωρώ την δήλωση του αντιπεριφερειάρχη Χίου ότι καλός Τούρκος είναι ο νεκρός Τούρκος είναι απαράδεκτη. Δεν έπρεπε καν να υποθεί έτσι, ούτε καν να πέρασε το μυαλό του. Αλλά τέλος πάντων, το βέβαιο όμως είναι. Δεν ζήτησε κάτι συγγνώμη ο κύριος. Εννοούσα τους στρατιωτικούς, όχι τους πολιτικούς. Το βέβαιο όμως είναι ότι τους Τούρκους δεν μπορεί να τους εμπιστεύεσαι. Και αυτό αποδεικνύεται με τις συνεχείς παραβιάσεις του εθνικού ενέργου μας χώρου. Το πρέπει να το ορίστε. Δεν είμαστε σε πόλεμο. Όχι, δεν είμαστε σε πόλεμο. Αντιθέτως, σε ένα διπλωματικό πλατεφέρι. Υποτίθεται ότι είχαμε βρει και συμφωνία για να συνεργαστούμε. Μάλιστα. Τουλάχιστον για το προσφυγικό. Μάλιστα. Καταλαβαίνω πάντως, για να μείνουμε στο τουρκικό, ελληνοτουρκικό, Γιώργο, ότι η άσκηση παραγγέλθηκε, διετάχθη ξημερώματα. Και σε ένα επίπεδο συμβολισμού. Ναι. Όχι γιατί είπαμε να πάρουμε τα όπλα και να πάμε να πούμε στους Τούρκους μολόν λαβέ ή ερχόμαστε να μπουκάρουμε, αλλά. Εγώ δύο πράγματα θα σου πω. Υπάρχει μια προσπάθεια εξισορρόπησης των εικόνων. Σε σχέση καταρχήν με το σοβαρό, που είναι οι συνεχόμενες παραβιάσεις και εξόχως προκλητικές. Δηλαδή ότι πήγανε στην Παναγιά, στον νησάκι που είναι δίπλα στην Ινούσα και κάνανε τέσσερις φορές γύρω πάνω από. Ναι. Είναι σαφέστατο ότι. Δεν έγινε κατά λάθος. Όχι, ναι. Προφανώς. Λοιπόν, και επειδή κάποιος μπορεί να πει αυτά γίνονταν πάντα και να έχει ένα δίκιο, και εγώ στην αεροπορία υπηρέτησα και κάτι μπορώ να καταθέσω για παραβιάσεις. Μπορώ να σας πω όμως το εξής. Ότι γίνεται τώρα, κατά την ταπεινή μου εκτίμηση, ήταν αναμενόμενο. Και έχει να κάνει με την παρουσία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Το δόγμα του ΝΑΤΟ λέει ότι ήταν δύο χώρες που είναι μέλη τσακώνονται. Το ΝΑΤΟ δεν ανακατεύεται. Παρόντος λοιπόν του στόλου. Μάλιστα. Και μια σειρά νατοϊκών. Σωστό. Εδώ γίνεται της παραβίασης. Το κάγκελο. Και αυτό είναι μια καταγραφή για τους Τούρκους. Ναι. Και πιστέψτε με και τίποτε άλλο να μην γίνει. Ναι. Αυτή η καταγραφή είναι το επιδιωκόμενο από την πλευρά τους. Επίσης δεν έχει προκύψει καμία πληροφόρηση που να λέει ότι το ΝΑΤΟ, ο γραμματέας του ΝΑΤΟ, είπε στην Τουρκία. Κόψτε το παραμύθι. Και δεν θα το κάνει κιόλας. Κόψτε το παραμυθάκι. Είστε δύο χώρες μέλη. Αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο ζήτημα. Προσπαθούμε να το διαχειριστούμε. Έχουμε έρθει στο Αιγαίο. Κόψτε το έργο με τις παραβιάσεις. Και δεν θα το κάνει. Και δεν θα το κάνει. Για να το κάναμε. Γιατί εμείς. Αυτό το δόγμα του Πόντιου Πιλάτου που περιγράφω ανάμεσα στα μέλη είναι για το ΝΑΤΟ πολύ πιο ισχυρό κίνητρο για να είναι όλοι μαζί.
από το να πάρει θέση υπέρ του δικαίου. Ναι. Το ένα πράγμα λοιπόν που θέλω να κρατήσουμε είναι ότι αυτό ήταν κάτι αναμενόμενο και ελπίζω τώρα κάποιοι από τους συλλεθετές να δικαιολογούν την ανησυχία μας όταν είπαμε ότι αυτή η ιστορία μπορεί να παίξει ένα ανασχετικό ρόλο στο προσφυγικό και παίζει, αλλά κατά τη γνώμη μου ανοίγει άλλα κεφάλαια που είναι πάρα πολύ δύσκολα. Μάλιστα. Το δεύτερο που θέλω να πω, βλέποντας και την τη στολή παραλλαγής του Πάνο, είναι ότι θεωρώ ότι ήταν υπεραπαραίτητο, θα έλεγα ότι υπάρχει και μια καθυστέρηση, να δείξουμε ότι υπάρχουμε σε επίπεδο στρατιωτικής δύναμης και δεν είναι τυχαίο ότι πήγανε τα Μοιράζ 2000 εκεί, που είναι μάλλον ό,τι καλύτερο διαθέτει η ελληνική αεροπορία σήμερα, όπως δεν είναι τυχαίο ότι πήγαμε και στην Ιδωμένη. Το επισημαίνουμε εδώ και καιρό, δεν είναι δυνατόν η απουσία να συνιστά πολιτική. Η απουσία δεν είναι πολιτική. Πρέπει να είσαι παρόν. Αν μη τι άλλο. Εγώ θέλω να πάω στην άλλη φωτογραφία. Για τη φωτογραφία του κυρίου Καμένου με τη στολή παραλλαγής, έχει και μια δόση φετρότητας πρέπει να πω και θα πρέπει να πω ότι ο κύριος Καμένος πρέπει να καταλάβει ότι δεν είναι ούτε στρατηγός, ούτε ναύαρχος, ούτε πτεράρχος. Καλά, και ότι είναι πολιτικό πρόσωπο. Τώρα με αυτό, να σου πω τώρα κάτι. Δεν θα γίνω εγώ τώρα τιμή του κύριου Καμένου. Εγγίζει τα όρια και μια ελαφρότητα. Πες μου έναν υπουργό άμυνας που δεν το έπαιξε Τόμ Κρούζ. Δεν ξέρω ποιος. Όποιος το έχει κάνει, το έχει κάνει είναι φεδρό. Πες μου έναν υπουργό άμυνας που δεν φόρεσε τις στολές και τις κάσκες και δεν το έπαιξε τον Γκάνη. Διαφορετικές στολές δεν έχω δει πολλούς. Αλλά τέλος πάντων, μόνο βασιλιάς στα παλιά χρόνια. Όχι τον Αβραμόπουλο δεν τον θυμάσαι με τα χιάλια και τα μπουφάν και τα δερμάτινα και τα τέτοια. Και το κιάλι και το μπουφάν είναι διαφορετικό από φορά. Δεν τον θυμάσαι τον Αβραμόπουλο να κάνει τον άλλο. Ο Αβραμόπουλος δεν έκανε τον άλλο. Στολή παραλλαγής δεν έχω ξαναδεί. Ο Παπαντονίου δεν έκανε τον άλλο. Κάνω πίσω, κάνω υπομονή γιατί ο Λοβέρντος θέλει να με κουρδίσει. Εντάξει, σελίδα 87 στο Κοσμοπόλιο. Πάρες Καμένος παραλλαγή. Εγώ θέλω να φύγω από αυτή τη φωτογραφία. Στην άλλη πήγαινε. Στην άλλη φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία πόσες φορές την έχουμε δει τον τελευταίο χρόνο? Πολλές. Πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, είμαστε ξανά στο ίδιο έργο θεατές. Πέρσι τη βλέπαμε κάθε φορά που στράβωνε η διαπραγμάτευση με τους δανειστές, πήγαινε εκτάκτως στον κύριο Ολάντ για να ζητήσει πολιτική λύση. Ποτέ δεν ήρθε αυτή η πολιτική λύση. Αντιθέτως, όταν ήρθε η πολιτική λύση ήταν το τρίτο μνημόνιο, το οποίο ήταν πολύ χειρότερο από ό,τι μπορεί να περίμενε κανείς. Πέραν αυτού, θυμήθηκα σήμερα το πρωί το Χουδαλάκι. Όχι γιατί μου λείπε, αλλά γιατί θυμήθηκα μια φράση που λέει συχνά. Μια φράση δεν δική του, είναι του Αϊνστάιν. Ότι είναι τρελός όποιος προσπαθεί με τα ίδια στοιχεία να επαναλάβει το ίδιο ακριβώς πείραμα και να περιμένει διαφορετικά αποτελέσματα. Αυτό νομίζω ότι κάνει η κυβέρνηση τον τελευταίο χρόνο. Κάνει ακριβώς τα ίδια πράγματα και περιμένει διαφορετικά αποτελέσματα. Στην πραγματικότητα όμως έχει τα ίδια και χειρότερα αποτελέσματα. Απόδειξη αυτό που συνέβη με τον ΦΠΑ. Πέρσι η κυβέρνηση αποφάσισε να αυξήσει το ΦΠΑ σε μια σειρά από είδη που πήγαν από το 13% στο 23%. Τα έσοδα από το ΦΠΑ μειώθηκαν. Από το 14% στο 15% μειώθηκαν περίπου 2 δισεκατομμύρια. Όπως μειώθηκε και η καμπύλη, μειώθηκε και το ποσοστό της κατανάλωσης. Τώρα έρχονται με το νέο νομοσχέδιο, φαντάζομαι θα κατευθεί την άλλη εβδομάδα, αν θα κατευθεί το δούμε, και φέρνουν νέα αύξηση στο ΦΠΑ. Ναι. Για να φέρουν ως αποτέλεσμα είναι βέβαιο ότι θα έχει χαμηλότερα έσοδα από φόρους. Το ξέρουν και οι προδιετής φοιτητές των οικονομικών. Από ένα σημείο και έπειτα, όταν αυξάνεις τη φορολογία, μειώνουν τα φορολογικά έσοδα. Στην Ελλάδα το έχουμε δει κατ' επανάληψη τα τελευταία χρόνια. Όσο αυξάναμε τους φόρους, τόσο μειωνόντουσαν τα φορολογικά έσοδα. Και είναι βέβαιο, είναι γνωστό ότι σπάσει, ότι με φόρους ανάπτυξη δεν υπάρχει πουθενά ποτέ. Ποτέ σε καμία χώρα του κόσμου. Αντί να παίρνουμε παράδειγμα αυτό που συμβαίνει στις γειτονικές μας χώρες, όπου μετακομίζουν όλοι οι Έλληνες επιχειρηματίες που σήμερα υποφέρουν, γιατί έχουν χαμηλότερους φόρους, εμείς κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Και περιμένουμε να έχουμε άλλα αποτελέσματα. Λοιπόν, είμαστε τρελοί ή δεν είμαστε? Μνημόνιο το λένε. Ναι. Όχι, δεν το λένε μνημόνιο. Το λένε πολιτική της κυβέρνησης. Σε όλα αυτά. Οι δανειστές ζητούν περικοπές δαπανών στο δημόσιο. Καλά. Η κυβέρνηση αρνείται να κάνει περικοπές στο δημόσιο και κάνει αύξηση φόρων.
Λοιπόν, σε όλα αυτά. Και γι' αυτό κλείνουν οι ηλεκτρονικές και θα κλείνουν όλα, και πολλοί άλλοι. Όλα, όλες οι κυβερνήσεις εν μέσω μνημονίου, Άκη, κάναν υπερφορολόγηση. Όλες. Σε όλα, αλήθεια. Όλες. Είναι αλήθεια. Όλες κάναν υπερφορολόγηση. Και εδώ δεν είναι θέμα να ανοίξουμε την αμφιθεατρική κουβέντα με τον Γιάννη. Ποιος θέλει περισσότερο. Θα σου θυμίσω όμως ότι ο Σαμαράς με όλους τους φόρους που βάλε μείωσε κατά 10% το ΦΠΑ στην εστίαση. Και αυξήθηκαν τα έσοδα. Να του την πάρει την παραλλαγή είναι. Είχαμε το παράδειγμα αυτό, το συγκεκριμένο, το χαρακτηριστικό. Γι' αυτό λέμε ότι 6 χρόνια ζούμε το ίδιο έργο. Επίσης, σε οποιονδήποτε και αν ρωτήσεις και το πεις με το χέρι στην καρδιά, είτε ΣΥΡΙΖΑ είναι, είτε Νέα Δημοκρατία, είτε ΠΑΣΟΚ, είτε ό,τι θέλεις, ανεξάρτητος Έλληνας, και το πεις, του χρόνου θα είμαστε καλά, θα σου πει πως όχι. Γιατί δεν προφανές ότι δεν θα είμαστε καλά. Τώρα, σε όλα αυτά, στο κάδρο μπαίνει και η φωτογραφία της ηλεκτρονικής Αθηνών με το Λουκέτο, αλλά. Και ο κύριος Πολάκης, ο οποίος σήκωσε σήμερα μεγάλη μανιέρα και έδειξε το. Άφησε να ξεχυλήσει το μπρίο του. Καλησπέρα. Στον κύριο Κώστα Παυλίδη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, κύριε Παυλίδη. Καλησπέρα. Στον κύριο Νότι Μαριά, ανεξάρτητο ευρωβουλευτή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Δίνει μάχη εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο μαζί με τους υπόλοιπους. Πολλές φορές εμφανίζονται και ενωμένοι και είναι θετικό μήνυμα αυτό. Στον κύριο Κώστα Μαρκόπουλο από τη Νέα Δημοκρατία, καλησπέρα σας. Τον κύριο Δημήτρη Στρατούλη από τη Λαϊκή Ενότητα, καλησπέρα σας. Και τον κύριο Χρήστο Φασλή, δικηγόρο, μαχόμενο. Καλησπέρα. Και απεργό. Έτσι. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Φασλή. Απεργείται από τα Χριστούγεννα μέχρι το Πάσχα. Από τη βλέπω και άσε όσου ξέρει ποτέ. Θα δουλεύετε και συνέχεια. 2-11-18-610 το τηλέφωνο επικοινωνία για τι δικέ σα παρεμβάσει στι 11 παρα 10 το email τη εκπομπή. Παρεμβάσει at bluesky.gr. Πάμε. Διάλειμμα πριν μα έρθουν τα χαρτιά, δηλαδή οι πιστάδε και γυρίζουμε. Επιστρέφουμε. Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση λοιπόν, γιατί τα σχόλια ήταν αρκετά. Κύριε Παυλίδη, πάμε καλά. Και εγώ δεν θα σας ρωτήσω για τον κύριο Πολάκη. Θεωρώ ότι ο κύριος Πολάκης δεν μπορεί να είναι το κεντρικό θέμα της βραδιάς. Μπορώ να απαντήσω, δεν έχω όταν πρόβλημα. Θα μιλήσουμε, αλλά θεωρώ ότι δεν μπορεί να είναι το κεντρικό θέμα της δισογραφίας ο κύριος Πολάκης, όταν η χώρα δίνει μεγάλη μάχη και βρίσκεται σε πολύ λεπτή θέση. Το δεινή, δεν θα το πω. Ορίστε, πάμε καλά. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα. Ναι, είμαστε. Τα μέτωπα, τα μεγάλα είναι ανοιχτά και το γνωρίζουμε όλοι. Ναι. Τουλάχιστον από τη μεριά της κυβέρνησης έχουμε δεσμευτεί ότι θα τηρήσουμε τη συμφωνία και την τηρούμε μέχρι τώρα. Ναι. Οι μόνοι που δεν μπορούμε να κατηγορηθούμε για το γεγονός ότι καθυστερεί η αξιολόγηση είναι η ελληνική κυβέρνηση. Ναι. Νομίζω ότι οι απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από τη μία και η διαφωνία και η διαφορά απόψεων μεταξύ Δούνου Του και Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν οδηγήσει τα πράγματα σε αν μια περιπλοκή. Σε μια περιπλοκή. Αν αύριο το πρωί, λοιπόν, έρθουν οι δανειστές και πούνε εντάξει, ρε παιδιά, υπογράφουμε. Θα πάμε καλά. Όχι. Σαφέστατα θα, όχι. Σαφέστατα θα μιλάμε για ένα καλύτερο περιβάλλον. Όχι, χώρα θα πάμε καλά από αυτό που ήμασταν πριν. Ως τους στόχους που αναγράφονται, καταγράφονται και περιγράφονται ως δεσμευτικοί στο τρίτο μνημόνιο στις ημερομηνίες για την πρώτη αξιολόγηση. Το γεγονός είναι ότι ταυτόχρονα. Εγώ ρωτάω άλλο πράγμα. Η αξιολόγηση ανοίγει θα το δρόμο για τη ζήτηση του χρέους. Θα πάει καλά το νοικοκυριό. Όχι, θα πάει καλά ο άνεργος. Δεν υπάρχουν αυτοματισμοί. Στην οικονομία δεν υπάρχουν τέτοιου είδους αυτοματισμοί. Μετά από 15 μήνες μου δίνετε ένα χρονοδιάγραμμα για το πότε περιμένετε να πάω καλά. Να σας πω. Σε μια χώρα με 25% μείωση στο ΑΕΠ και με 25% ανεργία, κανείς δεν περιμένει σε ένα βάθος χρόνου μερικών μηνών ή ενός χρόνου να αλλάξει άρδιν αυτή η κατάσταση. Με το 24% ΦΠΑ περιμένετε να πάει καλύτερα. Όχι, είμαι κατά αυτή τη αντίληψη καταρχήν. Πρώτον, δεν είναι επιλογή. Δεύτερον, δεν είναι επιλογή που έχει κλείσει. Μα είναι ελληνική πρόταση. Δεν είναι επιλογή που έχει κλείσει, λέει ο πρώτος. Μα είναι ελληνική πρόταση. Σαφέστατα, σαφέστατα. Αλλά ακόμα ας δούμε που θα καταλήξει. Μα ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Ας δούμε που θα καταλήξει. Δεν γίνεται, όχι, ένα λεπτό. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Είναι άλλο πράγμα μια κυβέρνηση δίνει μάχη με τους κακούς δανειστές για ένα κακό μνημόνιο το οποίο αναγκάστηκε να υπογράψει. Και είναι άλλο πράγμα να φτάνουμε 15 μήνες μετά και να αποτείνει η ελληνική κυβέρνηση, γνωρίζοντας τα δεδομένα της καθημερινής οικονομίας, 24% ΦΠΑ. Δεν έχει νόημα αυτό. Ο κύριος Παυλίδης είναι ένας υπεύθυνος άνθρωπος και σοβαρός. Απολύτως. Απολύτως. Και τον τιμώ και τον σέβομαι. Και αυτά τα οποία λέει είναι λογικά πράγματα. Δυστυχώς αυτά που λέει ο κύριος Παυλίδης δεν εκφράζουν την κυβέρνηση. Αφήστε να το πω. Λυπάμαι που σας το λέω, κύριε Παυλίδη, αλλά αυτά που λέτε δεν εκφράζουν την κυβέρνηση. Αφήστε να το πω λοιπόν. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει με βάση τη συμφωνία του καλοκαιριού να βρει το 3% που είναι η μνημονιακή μας δέσμευση για το 2018, που σημαίνει μέτρα ύψους 5,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα.
Αυτό σαφέστατα δεν. Και λέει οδηγεί, και διάφορα. Αυτό σαφέστατα δεν οδηγεί σε μια υποχρέωση στη χώρα να τα νομοθετήσει στο βαθμό που αυτή η τριετία ή τα δυόμιση επόμενα χρόνια ναι. μπορέσουν να δώσουν άλλου οικονομικού δείχτε. Ναι. Παρόλα αυτά. Λέει και διάφορα. Το ότι πείτε. Με τα 5,5 εκατομμύρια μέτρα ναι. Δεν θα οδηγεί το 90% των συνταξιούχων, δεν θα πληρώσουν παραπάνω φόρο οι φορολογούμενοι και ούτω καθεξής. Αυτό το μαγικό, αν έχετε κάποιον γνωστό στην κυβέρνηση να έχετε να μας το δείχνει, παρακαλούμε να τον φαίνεται. Νομίζω ότι όλη η αρθρογραφία έχει απαντηθεί, έχει δοθεί σε σχέση με τις δηλώσεις του κ. Τσακαλώτου με συγκεκριμένα νούμερα και με συγκεκριμένα ποσοστά. Μάλιστα. Δεν θεωρώ τόσο ανεύθυνο το Υπουργείο Οικονομίας και το Υπουργείο Οικονομικών να δηλώνει στοιχεία που αφορούν το φορολογικό ξεκάθαρα και με ποσοστά και με ποσά. Ωραία, πάμε στον κύριο. Η δήλωση δηλαδή, να το και ολοκληρώσω. Ναι. Η δήλωση για παράδειγμα ότι δεν θα οδηγεί το 99,8, δηλαδή σχεδόν το 100% το μισθωτό και συνταξιούχων που αφορά τη φορολογία εισοδήματος είναι μια ξεκάθαρη δεσμευτική δήλωση. Ωραία. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανείς αυτόχειρας υπουργός ο οποίος να τα δηλώνει αυτές τις εφημερίδες. Πάω να κερδίσω χρόνο από όλους σας και πάω στον κύριο Μαρκόπουλο δια του κυρίου Χουδαλάκη. Εγώ έχω πάθει πλάκα με τη Νέα Δημοκρατία, σου μιλώ ειλικρινά. Γιατί? Διότι εξαντλεί την επιχειρηματολογία της σε ένα ποσοστό 90% στο πάμε σε εκλογές. Να φύγει, λέει η κυβέρνηση. Λες και η Νέα Δημοκρατία θα έρθει αύριο το πρωί. Θα πάρει το τρίτο μνημόνιο το οποίο επίσης ψήφισε, θα πάει στη Λαγκάρ το Σόιμπλε και τους υπόλοιπους και τη Μέρκελ θα της πει: αυτά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν να μην πω τι, εγώ τώρα το εφαρμόζω αλλιώς. Θα τρελαθούμε. Εγώ θα σου πω ότι αν είχες διαβάσει και τη συνέντευξη του Washington Post, ήταν νομίζω. Εγώ διάβασα στα ελληνικά. Θα ρώταγε και τον κύριο Μαρκόπουλο να κάνουμε εκλογές, να σας φέρουμε για να εφαρμόσετε αυτά που δεν θέλουμε. Το εσύ. Ποια είναι αυτά που δεν θέλουμε. Δηλαδή, όταν βγαίνει. Διαστάσου, γιατί υπάρχει διαφορετική προσέγγιση από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει φόρους, η Νέα Δημοκρατία λέει περικοπές στο δημόσιο. Δεν φτάνουν. Δηλαδή, όταν λες, δεν φτάνουν, όταν κύριε Γιάννη μου. Γιάννη μου, συγγνώμη, αλλά με το δούνο του συμφωνήσατε. Για να καταλάβω. Σε ποιο πράγμα. Συμφωνία. Ναι, γιατί. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει βάλει. Τι προτιμάμε να βυθίσουμε κι άλλη την αγορά με φόρους ή να κόψουμε 200 οργανισμούς ανενεργούς του δημοσίου. Τι λέει αυτό το δούνε του όμως. Σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις. Μείωση μισθών και συντάξεων λέει. Αυτό σημαίνει μείωση των δαπανών. Και τέλος πάντων. Γιατί δεν θα γίνει μείωση μισθών. Και τέλος πάντων το ερώτημα εδώ επειδή. Επίσης δεν θα απαντάσεις για τον Μαρκόπουλο, να περιμένω. Πάω στον Μαρκόπουλο και γίνει φόρο που λαλάει. Έβαλε στην παράμετρα των εκλογών. Και εγώ λέω, τι λες το μέσο ψηφοφόρο. Ο Γιάννης μπορεί να συμφωνεί όσες φορές θέλει και με τη Λαγκάρντ. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Άλλη μόνο. Δημοκρατία έχουμε. Εμένα τι μου λες, να έρθω να σε ψηφίσω, να διώξω τον Τσίπρα, που άλλα μου έλεγε και άλλα μου έκανε, για να έρθεις εσύ και να μου κάνεις τι. Αυτά που μου λέει η Λαγκάρντ. Ορίστε, είναι πολύ λογικό ερώτημα. Ορίστε. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ναι. Ο Βραχνάς υπάρχει... στη Νέα Δημοκρατία είναι να γίνουν εκλογές. Όχι, ο Βραχνάς στη Νέα Δημοκρατία είναι. Να σηκωθεί να φύγει αυτή η κυβέρνηση με δημοκρατικό τρόπο βέβαια. Ναι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ναι. Για έναν πρόσφατο λόγο. Ότι η κυβέρνηση αυτή είναι παντελώς ανίκανη να αντιμετωπίσει σε τι πράγμα? Τις προκλήσεις ναι. και τις δεσμεύσεις της χώρας. Λέει, αυτοί μου ζητάνε τη μάνα τους και τον πατέρα τους και εγώ δίνω μάχη να περάσω όσα λιγότερα γίνεται. Καταρχήν γιατί το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης είναι το εξής. Ναι. Εγώ θα κάνω αυτά που αναγκάστηκα να υπογράψω, αλλά δεν θα κάνω ούτε τρίχα παραπάνω. Θα πάρω τα άγρια μέτρα, θα φάω και το πολιτικό κόστος στο κεφάλι, θα πονέσω κι άλλο την ελληνική κοινωνία, αλλά μη μου ζητάτε παραπάνω, διότι είναι πια εκβιασμός. Αυτό λέει η κυβέρνηση. Ναι. Να πάμε τώρα στην ουσία του πραγμάτων. Καταρχήν, αυτό το περί διαπραγμάτευσης σκληρής, με συγχωρείτε πάρα πολύ, είναι μια, όχι επειδή το λέτε εσείς, επειδή το λέει η κυβέρνηση, είναι μια ψευδεπίγραφη περιγραφή του τι συμβαίνει. Η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύεται. Η κυβέρνηση υποχωρεί καθημερινά. Κάθε υπουργός των οικονομικών, για να μην πω ότι ψεύδεται, θα πω ότι αυτοαναιρείται εβδομάδα προς εβδομάδα. Και εξηγούμε σαφώς. Ούτε το 24% του ΦΠΑ, το οποίο ήταν η κυβερνητική πρόταξη, υπήρχε. Ούτε οι έμεσοι φόροι, οι οποίοι έχουν προκύψει στο πετρέλαιο, στη βενζίνη, στο χιλιόμετρο, όπου μπορείτε να φανταστείτε. Έχουν διαψεύσει αυτό. Κοιτάξτε, όλα τα έχουν διαψεύσει. Μισό λεπτό, κύριε Παυλόπουλο. Όλα τα έχουν διαψεύσει και όλα είναι στην κυκλοφορία, επειδή η ίδια η κυβέρνηση τα μεταδίδει. Και γιατί τα μεταδίδει η κυβέρνηση? Γιατί πολύ απλά η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να προχωρήσει στις αποκρατικοποιήσεις που θα φέρουν έσοδα αντί να βάζει φόρους. Η κυβέρνηση αρνείται να συμβιβαστεί με τη διαδικασία μείωσης των δημοσίων δαπανών. Αντίθετα, τις αυξάνει. Αυξάνει τις δημόσιες δαπάνες και περηφανεύεται γι' αυτό σε μια χώρα η οποία δεν έχει συρτάρει.
δεν έχει συρτάρει και περηφανεύεται για τα θετικά δημόσια δαπάνη. Γιατί περηφανεύεται. Κάντε αυτό που ζητάει η Λαγκάρντ. Τι τους λέτε εσείς. Αυξάνεται το μισθολογικό κόστος. Δεν αυξάνονται οι κοινωνικές δαπάνες. Μισό λεπτό να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η Λαγκάρντ και η κάθε Λαγκάρντ ζητάει αυτό που ζητάει. Γιατί. Γιατί αφού ψηφίστηκε μετά από μια τραγική διαπραγμάτευση για μια ακόμα φορά ένα κακό σχέδιο το καλοκαίρι, αλλά ψηφίστηκε και η χώρα έχει δεσμεύσεις, η υλοποίηση των δεσμεύσεων και το σπάσιμο σε μέτρα αφορά την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λοιπόν ξεκαθάρισε προς τους δανειστές ότι εμείς στο δημόσιο τομέα, επειδή είμαστε αριστεροί προφανώς, δικιά μου εξήγηση, γιατί δεν έχω άλλη εξήγηση, δεν τον πειράζουμε, είναι η ιερή Αγελάδα. Και αφού δεν πειράζουμε το δημόσιο τομέα, και αφού δεν θέλουμε να κάνουμε αποκρατικοποιήσεις, γιατί ούτε οι υπουργοί μας θέλουν να τις υπογράψουν, Σπρίτζης, Δρίτσας, οι αντίστοιχες δηλώσεις, τι θα κάνουμε, θα βάλουμε φόρους παντού. Και ρωτώ, γιατί η Νέα Δημοκρατία να μην έρθει και να πει. Εμείς, παιδιά, θα κάνουμε όλα τα άλλα. Θα τα κάνουμε. Μα θα τα κάνουμε. Και ξέρετε γιατί θα τα κάνουμε, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Και ούτω καθεξής και φόροι. Άρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, όταν εσείς κάνατε διαθεσιμότητες και πειράζατε τον δημόσιο, τον πολύπαθο δημόσιο τομέα ή τον προβληματικό δημόσιο τομέα, δεν βάζατε χαράτσια. Τα βάζατε. Τα ίδια χαράτσια βάζαμε. Και όταν βάζαμε αυτά τα χαράτσια, δεν είχε βγει ο κύριο Τσίπρας και είχε πει εμείς τον ΕΦΙ θα τον καταργήσουμε. Τι γίνεται σήμερα. Σήμερα διαδίδεται από τους ίδιους κυβερνητικούς εταίρους ότι θα τσιμπήσει και λίγο έμφυα να συμπληρώσουμε καμιά κατοστάρα από εκεί. Ναι. Αλλά ακούστε τώρα να μπούμε στην ουσία. Λέτε λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε διαθεσιμότητες και ταλαιπωρούσε το δημόσιο τομέα. Για να σας ρωτήσω κάτι. Ποιος έκλαψε για τους χιλιάδες ιδιωτικούς υπαλλήλους που καθημερινά απολύονται. Πείτε μου ποιος δάκρυσε. Κανένας. Αυτοί δεν είναι άνθρωποι. Οι ίδιοι που δακρύζανε. Δεν είναι άνθρωποι. Μαρκόπουλε. Άρα λοιπόν, κύριε Μαρκόπουλε, μισό λεπτό. Αγαπητέ Κώστα, μισό λεπτό. Είσαι άδικο. Γιατί είμαι άδικο. Όσοι στηρίξαμε τα δικαιώματα των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα και όσοι σταθήκαμε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι που στεκόμαστε και δίπλα στη διαθεσιμότητα και τις απολύσεις. Η Χαρούλα Αλεξίου θα κάνει την αυλία. Και θέλω να θυμίσω. Ο δημόσιος που χάνει τη δουλειά του είναι απόφαση. Πολιτική, αν το θέλετε, η μείωσή του, ο ιδιωτικός που χάνει τη δουλειά του, είναι αποτέλεσμα μιας συνεχιζόμενης και τραγικής ύφεσης. Αυτή την ύφεση. Εγώ θέλω να θυμίσω ότι και οι δύο άνεργοι είναι στο τέλος της ημέρας. Αλλά μου και είμαστε. Δεν υπάρχει. Δεν είμαστε άνεργοι, με τον άνεργο. Δεν είναι άνεργοι όλοι, με συγχωρείς. Έχει δίκιο το σχολείο του. Δεν υπάρχει ούτε ένας άνεργος στον δημόσιο τομέα. Υπάρχουν ένα 300 από τον ιδιωτικό τομέα. Έχετε λάθος. Και αυτό γιατί έχετε λάθος. Και ο κύριος Παπάς προχθές παραδέχτηκε ότι επαναπροσέλαβε υπεράριθμους στην ΕΡΤ. Που τους πληρώνουμε με το λογαριασμό της ΔΕΗ, που δεν μπορούμε να πληρώσουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Μπορώ να πω τώρα κάτι. Και γιατί επειδή. Εγώ πάντως έχω πει τα λιγότερα μέχρι τώρα. Προφανώς. Ελπίζω να το βρεις και ενδιαφέρον να βρεις και ενδιαφέρον το διάλογο. Έτσι. Διότι όταν ακούω ότι η καθαρίστρια που ήταν το σύμβολο των απολυμένων, ας πούμε, δεν ήταν απολυμένη. Τι ακριβώς ήταν, ρε παιδιά. Για εξηγήστε το μου. Γιατί με τρελαίνετε, ας πούμε. Παρόλο που έπαιρνε, ήταν. Να το πάρουμε αλλιώς. Θέλετε να το πάρουμε αλλιώς. Να το πάρουμε αλλιώς. Πάντως να μην πειραχτεί. Μπορώ να είμαι και με τον άνεργο από τον ιδιωτικό τομέα και με το δημόσιο ή απαγορεύεται. Να ξέρω. Θα σου πω εγώ. Εάν βάζεις φόρους για να συντηρείς τον δημόσιο τομέα, τόσο θα μεγαλώνει η ενέργεια. Να απαντήσει ο Μαρκόπουλος. Σταματώ γιατί. Να απαντήσει ο Μαρκόπουλος γιατί πάντα θα συμμετέχει σε δικό σας διάλογο. Να το πάρουμε αλλιώς. Να το πάρουμε αλλιώς. Να μείνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, εγώ δεν είχα μια τήρηση. Να μείνουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, με αυτή την πολιτική έναντι μάλιστα αύξηση των δημοσίων δαπανών για τις οποίες περηφανεύεται η κυβέρνηση και βεβαίως αύξηση των φόρων, πόσο θα συνεχίζονται να απολύονται άνθρωποι, πόσο θα συνεχίζουν να μεταναστεύουν άνθρωποι, πόσο οι νέοι άνθρωποι θα βλέπουν κλειστές όλες τις πόρτες, τι σημαίνει ανάπτυξη σε μια χώρα που συνεχίζει την ύφεση. Ελάτε να δούμε την πραγματικότητα. Ας αφήσουμε τις πολιτικές και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στην ουσία του πραγματικού. Είναι σωστό το ερώτημα. Όπως επίσης εγώ δεν είδα κανέναν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα στο λουκέτο της ηλεκτρονικής. Εννοείται. Και λυπάμαι πολύ. Πώς να πάνε. Ούτε άλλων κομμάτων. Πώς να πάνε. Μα βγήκε. Έτσι. Να σας πω τώρα κάτι. Ούτε άλλων βγαίνει κομμάτων. Το τμήμα των κομμάτων δηλαδή που, ΣΥΡΙΖΑ, που μάχονται για τον ιδιωτικό τομέα. Δεν είδα κανέναν. Το τμήμα εργατικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και διαμαρτυρήθηκε γιατί η ηλεκτρονική δεν έκανε αυτά που ενδεχομένως έπρεπε να κάνει. Μαζί τους και ό,τι θέλουν. Πάμε στην ουσία των πραγμάτων. Διερωτήθηκε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Διερωτήθηκε αν η συνέχιση αυτής της πολιτικής θα κλείσει και τις υπόλοιπες ηλεκτρονικές. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε να στραγγίζουμε ό,τι έχει μείνει στην αγορά. Συνεχίζουμε να παίρνουμε τα χρήματα από όσους τελευταίους έχουν μείνει να έχουν να κινηθεί. Τεράστια, κύριε Μαρκόπουλε. Και βεβαίως αυτό, αυτό το οποίο κάνουμε
είναι να πυροβολούμε τα πόδια μας. Ακούστε, εδώ δεν είναι ούτε μία πολιτική εναντίον των δημοσίων υπαλλήλων, ούτε μία πολιτική υπέρ των δημοσίων υπαλλήλων. Πάμε στην κοινή λογική. Μπορεί αυτή η κυβέρνηση να σταματήσει να συχαίνεται τις αποκρατικοποιήσεις? Μπορεί αυτή η κυβέρνηση να δημιουργήσει ανάπτυξη? Ή θα ακούμε, όπως χθες άκουγα σε ένα κανάλι, τον κύριο Μάρδα να μιλάει για κάτι όνειρα απατηλά, για ένα καλοκαιρινό Νταβός που θέλουν να φτιάξουν στην Ελλάδα? Να σας πω κάτι. Οι άνθρωποι αυτοί τελικά επικοινωνούν με την πραγματικότητα? Πού τους βρήκαν και τους κάναν υπουργούς? Δεν καταλαβαίνουν ότι προκαλούν το κοινό αίσθημα? Ότι δηλαδή, όταν η Βουλγαρία δίπλα έχει 10% φορολογία και εμείς έχουμε 55% φορολογία μαζί με την έμεση, την άμεση κτλ. Και η βενζίνη σε λίγο θα πάει στο 1,6 με τους φόρους που διακινούνται δεξιά και αριστερά. Ότι δεν θα υπάρχει χώρα, δεν θα υπάρχει οικονομία. Αυτό είναι δεξιά ή αριστερή ανάλυση? Είναι κοινή λογική. Πάμε στον κύριο Στατούλιο. Είστε, κύριε Στατούλιο. Λοιπόν, κοιτάξτε, δείτε, δύο παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Μία για την κυβέρνηση και μία για την αξιωματική αντιπολίτευση και τη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη στην Washington Post. Καταρχήν, την τακτική της κυβέρνησης να κάνει επικοινωνιακούς ψευτοτσαμπουκάδες αφενός μεν με το διεθνές νομισματικό. Ψευτοτσαμπουκάς, λέτε εσείς? Ψευτοτσαμπουκάς, ναι. Και θα σας πω γιατί είναι ψευτοτσαμπουκάς. Είτε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αξιοποιώντας αυτή τη διαρροή στα WikiLeaks, είτε με το να λέει ότι θα καταθέσει τα νομοσχέδια για φορολογικό ασφαλιστικό, σιγά την είδηση δηλαδή, ότι χειρότερο είναι αυτά τα νομοσχέδια. 5,4 δις αφαιρούν από τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Θα σας πω, θεωρώ, θα σας πω, εγώ θεωρώ την τακτική αυτή αδιέξοδη. Δεν οδηγεί σε κάτι θετικό, σε ένα θετικό αποτέλεσμα για το λαό μας και τη χώρα μας. Γιατί η κυβέρνηση έχει αποστερηθεί η ίδια, έχει απεμπολίσει όλα τα διαπραγματευτικά εργαλεία που θα μπορούσε να διαθέσει για να έχει κάπως μια επιτυχία, να αποφύγει το χειρότερο σε σχέση με αυτή τη διαπραγμάτευση. Έχει απεμπολίσει την αποφασιστικότητα που θα μπορούσε να έχει μια ελληνική κυβέρνηση να επιλέξει έναν άλλο δρόμο από τα μνημόνια, ένα άλλο δρόμο από τους κανόνες της Ευρωζώνης. Το δεύτερο, έχει επιλέξει να χάσει και το δεύτερο διαπραγματευτικό εργαλείο για την διακοπή αποπληρωμής του χρέους και τη διεκδίκηση της διαγραφής του μεγαλύτερου μέρους. Ζητάει απλά αυτή τη στιγμή ένα σταθερό... Γιατί δεν περνάει, κύριε Σταθούλη. Άλλο αν περνάει δεν περνάει και άλλο τι διεκδικείς σαν κυβέρνηση. Δεν μπορεί να διεκδικείς μόνο να δίνεις το 15% του ΑΕΠ σου κάθε χρόνο. Λίγο είναι το 15% για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους ή να έχει σταθερά επιτόκια. Δηλαδή δεν έχει απεμπολίσει μόνο τη διαγραφή που ζήταγε το μεγαλύτερο μέρος ή τουλάχιστον ενός μέρους, έχει απεμπολίσει και κάθε δυνατότητα απομείωση του χρέους. Άρα έφυγε και αυτό από το τραπέζι. Και το τρίτο, έχει απεμπολίσει τη δυνατότητά της να απειλήσει ή να ασκήσει βέτο στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το προσφυγικό. Παρότι είδε τα σύνορα να κλείνουν στην Ιδωμένη, παρότι είδε να μην γίνεται υποχρεωτική η κατανομή των προσφύγων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάλογα με τον πληθυσμό και την οικονομική κατάσταση, παρότι είδε να παραβιάζεται η συνθήκη της Γενέβης. Και επιπλέον έβαλε μπάστακα στο Αιγαίο Γενικό Δερβέναγα το ΝΑΤΟ, το οποίο πολύ σωστά είπατε σήμερα, ενώ παίζονταν και χθες πολύ μεγάλα προβλήματα με και παραβίαση της εθνικής μας κυριαρχίας, έκανε απλά τον οπτακουστή αυτών των παραβιάσεων, των Τούρκικων, ουσιαστικά νομιμοποιώντας την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Και αυτό το έχασε, διότι δεν άσκησε βέτο και δέχτηκε να είναι με κλειστά σύνορα. Άρα σε αδιέξοδο θα πάει. Γιατί θα σας ρωτήσω, κύριε Παυλόπουλε, όχι πολιτικά, είστε δημοσιογράφος, αλλά νομίζω θα θέσω ένα εύλογο ερώτημα. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το πλάν B του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης είναι να κάνει μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα 5,4 δις να επιβαρυνθεί ο ελληνικός λαός με βάση το τρίτο μνημόνιο, το ΔΝΤ να μην μπει σε αυτή τη φάση μέσα, να κρατήσει διαφωνία και να επιφυλακτεί να επανέλθει στην επόμενη αξιολόγηση για να βάλει το καινούργιο τσεκούρι. Και αν δεν, σας ρωτάω, κύριε Παυλόπουλε, και αν δεν γίνει. Αν δεν γίνει ούτε αυτό, το οποίο είναι ο σχεδιασμός αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης, δηλαδή να έχει μια συμφωνία μόνο με τους Ευρωπαίους και να επιφυλακτούν οι άλλοι και να επανέλθουν μετά. Και αν δεν γίνει αυτό, τι δυνατότητα έχει? Είναι αγκιστρωμένο ψάρι δυστυχώς και μπορεί να στενοχωρώ τους πάντες με αυτό που λέω, αλλά η εκτίμησή μου είναι το όποιο αποτέλεσμα βγει θα είναι πολύ χειρότερο από αυτά που προβλέπονταν στο τρίτο μνημόνιο ή από αυτά τουλάχιστον που πρότεινε η κυβέρνηση στις αρχές του Γενάρη για το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Πριν πάτε ακόμα, με μεγάλες συνέπειες για το λόγο και τη χώρα. Δεύτερο τώρα, επειδή δεν θέλω να χαρίζω κάστανα, κύριε Παυλόπουλε. Είπε πολύ σωστά ο Γιώργος. Μα τι ήταν αυτή η συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη στην Washington Post? Δηλαδή,
Είπε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ναι, ότι λες και ακόμα περισσότερα. Μα είναι δυνατόν. Τη στιγμή που υποτίθεται υπάρχει μια διαπραγμάτευση, μια, πώς να το πούμε, μια κάποια σχετική διάρρηξη σχέσεων της χώρας κλπ. Για αυτά τα θέματα. Δηλαδή, τι είπε ο άνθρωπος σήμερα. Ότι ναι, απελευθέρωση ομαδικών απολύσεων. Ότι ναι, κατάργηση απεργιακών δικαιωμάτων. Ότι ναι, lockout στους εργοδότες για την απεργία. Ότι ναι, κατάργηση των τριετιών που πάγωσαν από το 2012. Που ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δηλαδή, τι ήταν. Αναπαρήγαγε σαν ηχείο δυνατά τη φωνή του κυρίου του, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εγώ νομίζω ότι έθιξε. Ή, τι ήθελε να πει, ότι εγώ είμαι εδώ, τώρα που τα χαλάσατε εσείς του Δουνουτού με τον Τσίπρα, εγώ είμαι εδώ για να είμαι πιστός εκπρόσωπός σας στο Προτεκτοράτο της Ελλάδας. Νομίζω ότι έθιξε πολύ μεγάλες ευαισθησίες, όχι μόνο των Ελλήνων, όχι μόνο των Ελλήνων και των Ελληνίδων, αλλά και των ψηφοφόρων, αλλά και των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν μια εξευτελιστικά υποτακτική συμπεριφορά αυτή που βγήκε μέσα από τους συνέδριους. Και τέλειωσα με το εξής. Γιάννη, δυστυχώς, με αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης αποδεικνύεται ότι είναι το καλύτερο στήριγμα του Τσίπρα, του Πρωθυπουργού και του Τρίτου Μνημονίου. Δηλαδή, είναι σαν να του δίνει τη δυνατότητα στον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση να λέει: κοιτάξτε να δείτε, εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εδώ είναι το φόβητρο. Εδώ, αυτός θα κάνει αυτά που λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και έτσι στείνεται ένας διπολισμός μέσα στα πλαίσια του Τρίτου Μνημονίου. Νομίζω ότι ο Γιώργο τη διάβασε στη συνέντευξη. Δεν αντιληφθήκατε. Νομίζω αυτά λέει. Δεν αντιληφθήκατε ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο ή το μοντέλο το οποίο έχουμε σήμερα μας βγάζει σε καλή άκρη. Για να καταλάβω δηλαδή. Γιατί αν μου λέτε ότι αυτό που έχουμε είναι καλό να το συνεχίσουμε, τότε πάτε απέναντι σε ένα λαό ο οποίος βλέπει όχι με ανασφάλεια το μέλλον. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Κύριε Μαρκόπουλε, ξέρετε. Ή θα αλλάξουμε το μοντέλο. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Όταν συμφωνεί με το Δούνου του, το Δούνου του έχει συγκεκριμένο και μάλιστα είναι copy-paste. Πρόγραμμα το πάει παντού. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι από όπου έχει περάσει δεν έχει αφήσει κολυμπηθρόξυλο. Μπορώ να καταλάβω και το σέβομαι απόλυτα και το εννοώ. Ότι εκτός, από την Ευρώπη. Εκτός από την Ευρώπη. Πάει ο Κυριάκος. Γιατί εκτός από την Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη έχει ένα κοινωνικό κείμενο. Νέος ηγέτης είναι. Ένα άλλη κοινωνικό... πολιτική μπορεί να έχει, να είναι υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων. Ακούστε με λίγο. Μπράβο του Μεγιά του Μεγάρα. Ακούστε με λίγο. Αλλά το Δούνου του πέρασε. Ακούστε με λίγο. Παρακαλώ. Δώστε μου ένα λεπτό μόνο. Ναι, αλλά δικό μου σφάλμα. Ένα μόνο λεπτό. Είναι δικό μου σφάλμα. Κύριε Μαριά, έχω ένα λεπτό. Μπορώ να το πάρω. Ναι, αλλά θα πάμε σε διάλειμμα. Είναι άδικο αυτό που κάνουμε τώρα και είναι δικό μου σφάλμα. Το επομίζομαι πολύ σοβαρό. Θα το καταφέρει. Το Δούνου του πέρασε και από την Κύπρο, πέρασε και από την Ισπανία, πέρασε από την Ιρλανδία και πέρασε και από την Πορτογαλία. Πείτε μου πού τα εφάρμοσε αυτά. Πουθενά. Γιατί κύριοι, διότι η Ευρώπη έχει ένα κοινωνικό κεκτημένο. Αυτό το κοινωνικό κεκτημένο, το οποίο είναι δεδομένο. Θα με κάνετε να απαντήσω. Δεν μου απαντήσετε. Δεν θα με δει, είναι δεδομένο. Απλώς δεν αντιλαμβάνεστε κάτι. Ότι κύριε, αποτύχαμε στις πολιτικές σε αυτή την Ελλάδα και δίνουμε χώρο να μας απαιτούν πράγματα που δεν ταιριάζουν στην Ευρώπη. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξουμε πολιτική. Λάθος. Πρέπει να αλλάξουμε κυβέρνηση. Τέλος. Αυτή είναι η ιστορία. Ορίστε, κύριε Μαριά. Εγώ θέλω να πω ότι βλέπω από την κυβέρνηση να μην μπορεί να αξιοποιήσει τη μεγάλη εικόνα. Έχει παραδοθεί στους δανειστές, έχει μπει στη λογική της Τρόικας και συζητάει τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι. Θα σας πω λοιπόν εντός του μνημονίου τι αντιπροτάσεις μπορούν να υπάρξουν, οι οποίες θα φέρουν και σε δύσκολη θέση τους δανειστές. Εντός του μνημονίου. Ναι, παρότι εγώ είμαι ενάντια στο μνημόνιο, θεωρώ ότι είναι καταστροφή για την Ελλάδα. Αλλά φέρουμε 2-3 παραδείγματα. Εκκρεμότητα πρώτη. Η επιστροφή κερδών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ένα θέμα το οποίο επανειλημμένα έχω θέσει στον κύριο Ντράγκη. Πιεζόμενος είπε ότι τελικά τα χρήματα δεν τα κρατάει αυτός και τα έχει μεταφέρει σε έναν λογαριασμό. Και από εκεί και πέρα πρέπει εμείς αυτά τα χρήματα να τα διεκδικήσουμε. Αυτά είναι. Μέχρι τα επόμενα χρόνια είναι 10,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Στις αρχές του 2015 ήταν 7,7 δισεκατομμύρια ευρώ όταν το είχε βάλει τότε η ελληνική κυβέρνηση. Τι γίνονται αυτά τα λεφτά. Υπό ποιους όρους και προϋποθέσεις θα ζητηθούν. Άρα λοιπόν θα πρέπει στο τραπέζι να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Πρώτο θέμα είναι αυτό. Ήδη μέσα στον προϋπολογισμό γράφει αυτά τυπικά. Αυτά τα λεφτά θα βοηθούσαν να παρουσιάσει τον capital control. Αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε πολλά επίπεδα. Το πρώτο είναι ότι μπορούν να αξιοποιηθούν πρώτα απ' όλα για επενδυτικά σχέδια, για την αντιμετώπιση της ανεργίας κλπ.
Το δεύτερο είναι, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αυτή την περίφημη επενδυτική τράπεζα, την οποία έχουμε πει εδώ και 5-6 χρόνια. Είχαμε διαφωνήσει μια φορά και με τον Γιάννη, τον Λοβέρδο. Αλλά αυτή την τράπεζα την ακούμε, την λέει ο Τσίπρας, την λέει ο Γαμμένος, την λέει ο Μητσοτάκης. Στο φινάλε δεν υπάρχουν τα κεφάλαια να την κάνουμε. Αυτό είναι το άρα, λοιπόν, εκεί είχαμε διαφωνήσει. Έτσι. Είχαμε διαφωνήσει στην ουσία. Όχι, όχι, με την καλή έννοια εννοώ. Λοιπόν, πρώτη πρόταση. Δεύτερη πρόταση. Υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα που προέκυψε από τη συζήτηση που κάναμε με τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Μητσοτάκη, τους υπουργούς, ως ευρωβουλευτές που ήρθαμε για τον έλεγχο του ελληνικού μνημονίου και της Τρόικας. Υπάρχει τα 19,5 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι εντός του δανείου. Εμείς δηλαδή δανειστήκαμε 86 δις και μας επέβαλαν μέτρα, ας πούμε 100 μέτρα. Τώρα λοιπόν που δεν έχουμε αυτά πάρει. Αυτά που πρόκειται να δανειστούμε, εννοείται. Ναι, ναι, αυτά που πρόκειται. Το πακέτο είναι 86 δις. Δεν έχουμε πάρει ακόμα. Είναι 86 δις πακέτο. Και σου λέει θα επιβληθούν 100 μέτρα, ας πούμε. Εμείς παρότι έχουμε πάρει, δεν θα πάρουμε ή δεν αξιοποιούμε τα 19,5 δις που περίσσεψαν από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, δεν βλέπω να μειώνονται τα μέτρα εκείνα. Η συζήτηση λοιπόν που είχαμε και με τον κύριο Τσίπρα και τους υπόλοιπους είναι τι θα γίνουν αυτά τα χρήματα. Πρώτη πρόταση. Αυτά θα μπορούσαν 14 δισεκατομμύρια να αξιοποιηθούν για την ανακεφαλαιοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος. Γιατί 12,5 δις είναι γνωστή ζημιά λόγω του PSI κτλ. 14 δισεκατομμύρια συν 16 δις τα σημερινά αποθεματικά κάνουν 30 δις. 30 δις αξιοποιούμενα, όχι να τα φάμε, να τα δώσουμε συντάξεις, αξιοποιούμενα με ένα 2,5-3% σου δίνουν τουλάχιστον 800-900 εκατομμύρια το έτος. Εκεί που λοιπόν που ψάχνεις να κόψεις 1,8 δις, είναι διαφορετικό το οπτικό πεδίο όταν έχεις αυτά τα έσοδα που θα έρθουν μέσα στο σύστημα. Δεύτερη πρόταση. Τρίτη πρόταση. Από Γερμανό Ευρωβουλευτή στη συζήτηση. Είπε, κοιτάξτε, αυτό το ποσό που περισσεύει, γιατί δεν βάζετε 5-6 δις να πέσουν για την ανάπτυξη. Εφόσον τα έχετε δανειστεί, να μην επιστραφούν πίσω στην Κεντρική Τράπεζα, διότι ο κύριος Τουρνάρας όταν του έθεσα το θέμα λέει όχι, καλύτερα να μειώσουμε το χρέος και να γυρίσουν πίσω. Σήμερα εμείς θέλουμε κεφάλαια να επενδυθούν. Θα μπορούσαν και να γίνουν αυτά τα πράγματα. Βεβαίως, κατά τη γνώμη μου, ναι. Χωρίς πρόβλημα σοβαρό, χωρίς ενστάσεις από πλευράς των. Ναι, γιατί αυτά λοιπόν συζητήσαμε. Εφόσον στα μέτρα που επευλήθησαν για το πακέτο των 86 δις υπάρχουν όλες οι δεσμεύσεις και δεν αξιοποιούμε αυτά τα χρήματα, η μια περίπτωση να τα δώσουμε πίσω. Πρόταση Τουρνάρα λέει να μειώσουμε το χρέος. Πρόταση που κατέθεσα εγώ και άλλους ευρωβουλευτές να αξιοποιηθούν έτσι. Τρίτη πρόταση. 4,5 δισεκατομμύρια από αυτά τα 18-19 που είπαμε μπορούν να αξιοποιηθούν για να δημιουργηθεί ένα ειδικό επενδυτικό φαντ το οποίο θα στηρίξει την υπόθεση κόκκινα δάνεια. Κόκκινα δάνεια τι συμβαίνει. Μην το αναλύσετε αυτό. Κρατήστε το για μετά. Τα κόκκινα δάνεια. Να λοιπόν, δούμε και τι γίνεται με τη διαπραγμάτευση. Εντάξει, και ένα τελευταίο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, και νομίζω ο κύριος Στρατούλης το ξέρει γιατί ήταν τότε στο Υπουργείο, που είναι για την απασχόληση, κατάρτιση κλπ. Σε ερώτηση που έκανα για εμπροστοβαρή αξιοποίηση και είχατε υποβάλει ένα σχέδιο με 100.000 θέσεις απασχόλησης. Αυτό λοιπόν όταν έρθει εμπροστοβαρός στο σχέδιο, 2,5-3 δισεκατομμύρια, πρώτον θα μπορούμε να έχουμε θέσεις απασχόλησης και δεύτερον το 25% θα δοθεί στο ΙΚΑ γιατί είναι εργοδοτικές εισφορές. Επομένως και από εκεί θα έχεις τις τάξεις 700-800 εκατομμύρια. Αυτές οι προτάσεις που είναι σε ένα τελείως άλλο μοτίβο από αυτό που συζητούμε τώρα, προβληματίζουμε γιατί δεν μπαίνουν στρατηγικά πλέον από την πλευρά της κυβέρνησης, ούτως ώστε με σταθερά βήματα να μπουν στη διαπραγμάτευση. Και εκεί νομίζω εγώ ότι υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα εντός του μνημονίου, συζητώ πάντοτε, και των προτάσεων που τέθηκαν. Άρα λοιπόν υπάρχουν δυνατότητες αρκετές. Αυτό λοιπόν είναι το στοιχείο της κριτικής. Το δεύτερο και τελειώνω. Είναι ότι βεβαίως αυτό το μνημόνιο δεν βγαίνει. Τα συζητούσαμε και παλαιά και με το πρώτο και δεύτερο μνημόνιο ότι η συνταγή κυρίως του να μειώνεις μισθούς και συντάξεις δεν σε βγάζει πουθενά και συνεχίζεται δυστυχώς αυτή η υπόθεση. Ούτε να βάζεις φόρους. Και αυτό λοιπόν, για να σας πω και μια τεράστια αντίφαση, σήμερα το πρωί είχαμε την κυρία Τίσεν, η οποία είναι η υπουργός αρμόδια για την απασχόληση. Και ήρθε λοιπόν και μας έλεγε πώς πρέπει να μειωθεί η φτώχεια στην Ευρώπη. Και τη ρώτησα κάτι πολύ απλό. Αν θέλετε να μειώσετε τη φτώχεια, γιατί απαιτείτε αυτή τη στιγμή τη μείωση των επικουρικών συντάξεων στην Ελλάδα. Αν θέλετε να μειώσετε την ενεργειακή φτώχεια, γιατί θέλετε 24% ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή απάντησε. Και στην Ευρώπη. Όχι, δεν απάντησε καθόλου. Και όχι το βίντεο. Και δεν απάντησε, όπως και χτες το βράδυ, ο κύριος Χαν, που του έκανα την άλλη ερώτηση. Μιλούσε για τα θέματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του είπαν, θέλετε για τις μικρομεσαίες, ποιο είναι το σχέδιο για τα κόκκινα.
κόκκινα δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θέλουν να πουληθούν από την Τρόικα στα κοράκια. Δηλαδή και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διγλωσία. Είναι βουτυγμένη στην υποκρισία. Εδώ πάλιστα, δηλαδή οι εκπρόσωποι της παίζουν σκληρό παιχνίδι και στα όργανα δεν τολμούν να έρθει ο Επίτροπος, είναι αυτό που είπε ο Κώστας ο Μαρκόπουλος. Υποτίθεται υπάρχει ένα κοινωνικό κεκτημένο. Δεν μπορεί να εμφανιστεί και να πει όχι, έτσι γουστάρω, όπως λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και θα μειώσετε μισθούς και συντάξεις. Ή δεν θα τηρήσετε το κοινοτικό δίκαιο. Αλλά αυτά τα όρια πρέπει να αξιοποιηθούν, κατά τη γνώμη μου, από την κυβέρνηση μέσα σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Πάμε. Διάλειμμα. Επιστρέφω με τον κύριο Φασλή. Πρώτη τοποθέτηση. Επιστρέφουμε. Πάμε στον κύριο Φασλή για να απαντήσει μετά ο κύριος Παυλίδης. Παρακαλώ. Ναι, κύριε Φασλή. Μου έκανε εντύπωση αυτό που ο κύριος Παυλίδης πριν είπε ότι το 99,8% των μισθωτών και των συνταξιούχων δεν βάλλονται. Άραγε σε αυτή τη χώρα μόνο μισθωτοί και συνταξιούχοι υπάρχουν, κύριε Παυλίδη. Δηλαδή, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι έμποροι, η ιδιωτική οικονομία, η οποία καταραίει αφενός. Αφετέρου, ακόμα και αυτό που λέτε να ισχύει, δεν ισχύει επί της ουσίας. Γιατί με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο μας υποχρεώνει το 80% του εισοδήματός μας να το δίνουμε στο κράτος. Εσείς συνεχίζετε την απεργία μέχρι το κανονικά, Πάσχα. Κανονικά. Και αν δεν αλλάξει στάση η κυβέρνηση, πιθανόν να ακολουθήσουμε πιο σκληρές μεθόδους από εδώ και πέρα. Δηλαδή καθολική αποχή χωρίς άδειες. Αν ψηφιστούν όμως τα νομοσχέδια, και τι νόημα θα έχει μετά. Εντάξει, αν ψηφιστούν τα νομοσχέδια, δεν ξέρω. Δεν είμαι αρμόδιος. Ο Δούσουάκη, η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγόρων θα αποφασίσει γι' αυτό. Αλλά η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να σκληρύνει η στάση των δικηγόρων, γιατί δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση από την κυβέρνηση και δεν έχουμε καμία βοήθεια στα αιτήματά μας, στο πώς θα βοηθήσουν τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους εμπόρους, οι οποίοι πλήττονται. Αυτό το οποίο λέτε και εσείς και όλοι οι συναδελφοί σας, και δεν το λένε όχι μόνο οι δικηγόροι, το λένε και οι γιατροί, το λένε και οι πολιτικοί μηχανικοί, το λένε και οι οικονομολόγοι, όλοι το λένε οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ισχύει αυτό που λέμε, φτάνουμε ακόμα και στο 80% του εισοδήματος μας να το παίρνουν σε μορφή φόρων ή εισφορών στα ταμεία? Γιατί είναι ο φόρος, είναι το ΦΠΑ, είναι οι εισφορές που θα δίνουμε, οι ασφαλιστικές εισφορές με βάση τη φορολογία. Κατά συνέπεια, αυτό που θα γίνει είναι η αύξηση του κόστους των υποθέσεων που θα έχει ο κάθε πολίτης και οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι κατά συνέπεια έμεσα, η φοροδιαφυγή και η εισφοροδιαφυγή. Άρα δηλαδή. Στο 80%. Ναι, 80% του εισοδήματος. Κατά συνέπεια, Για βγάλετε το, κύριε Φασλή. 23% είναι το ΦΠΑ. Το 24% πλέον. Πολιτικού χαρακτήρα, με συγγνώμη. Πού το υπολογίζει το ΦΠΑ? Αφήστε το ΦΠΑ απ' έξω, για όμως Παναγίας. Να μιλάμε λίγο με μαθηματικό τρόπο. Το ΦΠΑ δεν υπολογίζεται. Είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα. Δεν το υπολογίζει στη φορολογική σου. Ναι, αλλά το πληρώνει ο πελάτης όμως το ΦΠΑ, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά αυτό. Λέω από το εισόδημά σας πιάνει ζημιά σας, πείτε μου. Παρακαλώ. 23% είναι το ΦΠΑ. Ωραία. 26% ναι, είναι η φορολόγηση. Πείτε μου. Και 20% είναι η παρακράτηση που γίνεται επίσης. Άλλο ένα. Άρα βγαίνει 46 και 23. 46. Αφήστε το 23 απ' έξω. Μα είναι και το 23. Ναι, αυτό σύντην εισφορά. Σύντην εισφορά. Όταν έρχεται κάποιος, του λέμε ποια είναι η αμοιβή, είναι το 23%. Σύντην εισφορά βγαίνει γύρω στο 80%. Ακριβώς το βάλουν τα θρηστικά. Δεν γνωρίζετε ότι η εισφορά φεύγει και μετά μπαίνει η φορολόγηση? Η φορολόγηση λέει το 26%, 22%. Όταν βγει η εισφορά, πέφτει στο 18%. Στο νομοσχέδιο, οι εισφορές θα είναι με βάση την φορολογική κλίμακα. Δηλαδή με βάση το εισόδημα που θα φαίνεται. Κατά συνέπεια, εάν κάποιο. Η φορολόγηση θα γίνει στα καθαρά εισοδήματα αφού έχει βγει η εισφορά η ασφαλιστική. Δεν μου τα αθροίζετε όλα ω αλαμοποίηση. Να σεβαστούμε λίγο τον αγροτή μα, κύριε Παπαδάκη. Σα θυμώ, σα εκτιμώ, είστε καθαρό. Είστε επιστήμονα, αλλά να κάνετε μια σωστή μέτρηση. Αυτό δεν έχω κάνει αναλογιστική μελέτη. Αυτή είναι η επίσημη. Προφανώς δεν είμαι αναλογιστής. Αυτή είναι η επίσημη εκδοχή του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Δηλαδή, εσείς πόσο υποστηρίζετε? Δηλαδή, εκτιμάτε ότι. Συγγνώμη, κύριε Παπαδάκη. Πόσο υποστηρίζετε? Εκτιμάτε ότι ο Δικηγορικό Σύλλογο. Πόσο, να σας πω. Πόσο είναι το άθροισμα της φορολογίας και εισφορών? Ότι η υποχρέωση φορολογίας εισοδήματος για εισοδήματα μέχρι 35 και 40 χιλιάδες δεν ξεπερνά το 50%. Το 50%. Και οι εισφορές? Και η προκαταβολή του φόρου. Και η προκαταβολή του φόρου είναι μια εφάπαξη διαδικασία. Είναι μια εφάπαξη διαδικασία που σημαίνει μια χρονιά μόνο. Δεν υπάρχει δεύτερη χρονιά. Μια χρονιά υπάρχει. Πού γίνεται το λέει αυτό? Η απλή μαθηματική μέθοδο. Σοβαρά μιλάτε. Η απλή μαθηματική ιστορία που υπάρχει. Ποια δέσμευση υπάρχει ότι το 2017 δεν θα υπάρχει προκαταβολή φόρου? Για πείτε μας. Μπορεί να είναι το 20%. Εννοώ ότι στο παίρνει μια φορά το 100%. Την επόμενη φορά το έχει πλώσει το προηγούμενο και έχει μόνο τη νέα χρονιά. Δεν πήγαινε κάθε φορά δηλαδή. Στη νέα χρονιά όμω πρόσφατα είναι 120%. Πέρυσι είχαμε.
Προκαταβολή. Ανερούμε τη μαθηματική θεωρία από τον Πιθαγόρα. Έχει αφήσει έξω και άλλα ποσά. Εισφορά λεγγύης. Θα στα πω εγώ. Χωροπολιτελεία. Ότι δεν έχουμε σεβασμό στους τηλεθεατές μας. Δεν μπορεί να λέει ένας δικηγορικός σύλλογος. Δεν μπορεί ένας δικηγορικός σύλλογος να λέει 10% εισφορές, 10% εφορία 20, 10% εφορία 30. Μα δεν γίνεται έτσι. Ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών, κύριε Παυλίδη, σέβεται την κοινωνία, έχει στραφεί και κατά των πρώτων μνημονίων. Προφανώς δεν τη γνωρίζετε λοιπόν την άποψή σας. Κατά συνέπεια, εδώ όμως πάτε να πλήξετε ένα από τους σημαντικότερους επιστημονικούς κλάδους της χώρας. Ωραία. Και τους συλλειτουργούς δικαιοσύνης που είναι δικηγόροι. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι νέοι δικηγόροι θα έχουν μείωση 50%. Ή δίνεις τα κλειδιά στο Υπουργείο Οικονομικών να συνδιαχειριστείς το γραφείο ή φοροαπόφυγοι, φοροδιάφυγοι και... Τρομαντήληψη τώρα. Λοιπόν. Σας εξηγώ πάλι για τον παντάτε. Σε ένα εισόδημα 40.000, όταν είναι να φορολογηθεί, έχουν βγει εισφορές από μέσα ή όχι? Είπαν 27% εισφορές συν 26% φορολογία, αυτό γίνεται 53. 53 γίνεται? Μπορείτε να απαντήσετε. 53%. Δεν γίνεται 53. Μπορεί να με βοηθήσει κάποιο αυτό, δεν είναι 13. Όχι, 40.000. Για να μα πάρει. Όχι, όχι. Πρώτο. Οι εισφορέ βγαίνουν. Πρώτο, μιλάμε. Απορώ με τα νέα δεδομένα ποιο θα παρουσιάσει την κυρία Σόλτ. Άλλο εννοούσα όμω. Δεν εννοούσα αυτό. Όχι, τα είμαι λαθριστικά όλα. Τόση εφορία, τόση αυτό. 80%. Δεν υπάρχει πουθενά. Το 80% δεν υπάρχει πουθενά. Υπάρχει. Στα μεγάλα εισοδήματα υπάρχει. Στα μεγάλα εισοδήματα υπάρχει. Για σταθείτε όμως. Για σταθείτε όμως. Για σταθείτε όμως, κύριε Παυλίδη. Κύριε Παυλίδη, αν κάποιος για να βγάλει σήμερα 100.000 πρέπει να δουλέψει, να είναι πολύ σκληρός δικηγόρος, να δουλέψει πάρα πολύ, να είναι τυχερός, να αρχίσει αίμα. Και όταν έρθει και του πάρετε το 82% δεν του μείνει 18.000, όσο παίρνει ένα σύνταξη. Ακόμα και έτσι δεν είναι 82. Είναι 45 η φορολογία και 27 η ασφάλεια. Είναι 45 η φορολογία συν 10% εισφορά αλληλεγγύης με το νέο νομοσχέδιο. Συν 10% εισφορά αλληλεγγύης. 45 και 27 πόσο κάνει, κύριε Παυλίδη, 72 και 10. 82. Πόσο είναι, κύριε Παυλίδη? Απλά μαθηματικά είναι. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Τσίπρας είχε πει είμαι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Μήπως είναι μόνο, με όλο το σεβασμό στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, μήπως είναι μόνο αυτόν πρωθυπουργός? Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι δικηγόροι θα έχουν 50% έκπτωση. Έχω σεβασμό απόλυτο, δεν το λέω ανταγωνιστικά. Το ασφαλιστικό του εισφορών. Το γνωρίζετε ή δεν το γνωρίζετε? Παρακαλώ. Ποια είναι η πρόταση του Κατρούγκα? Ορίστε, κύριε Στατούλη, επειδή ήσασταν στο Υπουργείο, δεν μας κάνετε την πράξη εσείς. Επειδή έτυχε να κάνω και υπουργός κοινωνικής ασφάλισης, να σας πω με το καινούριο νομοσχέδιο. Για αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες. Ναι. Πώς βγαίνει, βγαίνει 80%, αγρότες, πόσο βγαίνει? Αγρότες. Ναι. Ήταν 7% εισφορά στο φορολογητέο τους εισόδημα για τον ΟΓΑ, τώρα γίνεται 20%. Περίπου τριπλασιάζεται. Για όσους είναι στο μητρώο των αγροτών, μπορεί να πληρώνουν λιγότερο 16%, αλλά όμως θα πάρουν αντίστοιχα μικρότερη σύνταξη. Οπότε είναι δώρο άδωρο. Σε αυτό βέβαια για τους αγρότες πρέπει να προσθέσουμε φορολογικές επιβαρύνσεις, μία σειρά πράγματα τα οποία γνωρίζετε. Δεύτερο τώρα, όσο αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό που λέει ο κύριος Φασδής. Ναι, δεύτερο, όσο αφορά τώρα τους επιστήμονες. Γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μάλλον να μείνουμε στους επιστήμονες. 20% του φορολογητέου εισοδήματος θα είναι για την κυρία σύνταξη. 6,95% θα είναι για ασφάλιση υγείας. 7,5% θα είναι για επικουρική σύνταξη. Και 4% για το εφάπαξ. Δηλαδή περίπου 40% από ασφαλιστικές εισφορές. Συν οι φορολογικές τους επιβαρύνσεις, που αλλού το άθροισμα μπορεί να είναι 60-65% και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει και το 82% ή και το 84%. Σε ορισμένες περιπτώσεις. Λέει ο Στατούλης ψέματα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν μπορεί να λέει ψέματα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Λέω, οι συνολικές επιβαρύνσεις μαζί με τις φορολογικές επιβαρύνσεις. Προφανώς. Για κάποιες κατηγορίες το 40% στο 40% προστίθεται πάει 50, 60, 70 και για κάποιες κατηγορίες και εισοδήματα μπορεί να φτάνει και το 82%. Δεν είναι για όλους. Δεν είναι για όλους. Δεν είναι για όλους. Μα δεν λένε ότι είναι για όλους. Ούτε ο κύριος Μαρκόπουλος είπε ως γιατρός ότι είναι για όλους. Λέει όμως ο κύριος Παυλίδης τώρα με κάποιον τρόπο θέλει να μας πει ότι παιδιά δεν είναι 80%. Είναι πόσο, 67%. Θα σας πω πώς πόσο είναι. Εντάξτε, κύριε Παυλόπουλε, εγώ για να τελειώσω. Εγώ θεωρώ ότι με βάση αυτές τις επιβαρύνσεις, για μένα τους αγρότες είναι ξεκλήρισμα, δεν μπορούν να ανταποκριθούν και θα είναι προς όφελος των καινούριων κοτσαμπάσιδων οι οποίοι θα πάρουν, ας πούμε, τα χωράφια τους και θα βρεθούν και αυτοί στην ανεργία ή στην ξενιτιά με μετανάστευση, και για τους επιστήμονες.
τους αυτοαπασχολούμενους ή τα παιδιά που είναι με μπλοκάκι, τους νέους κυρίως επιστήμονες που είναι με μπλοκάκι, είναι σαν να τους λέει, ειδικά στους πρώτους, κλείστε το. Ο το κύριος, κύριε Βαστή, πόσα χρόνια γιατί είστε, δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις υποχρεώσεις. 7 χρόνια. 7 χρόνια, μάλιστα. Δεν μπορεί να τρελάθηκε ο Χριστιανός, δηλαδή, να κατεβαίνει και να λέει, εγώ κάνω απεργία μέχρι το Πάσχα, τόσο διάστημα. Δεν μπορεί να μου λάθηκε και να είπε, θα κλείσω, θα κλείσω τη ζωή μου μόλις την ξεκίνησα. Πόσο ετών είστε? 31. Πώς, μου λάθηκε ο Χριστιανός. Λοιπόν, κύριε Παρακόπουλο. Όχι, θα ακούσω και τον κύριο Μαρκόπουλο, παρακαλώ. Ως γιατρό. Ορίστε, κύριε Μαρκόπουλο. Εγώ έχω το λόγο. Ναι. Ακούστε. Καταρχήν να συγκρίνουμε τι είχαμε πέρυσι και πρόπερσι και πού βαδίζουμε. Και στο τέλος της συζήτησης, με τα μαθηματικά, να μου πει κάποιος ποιος θα μείνει να κινήσει τη ρημάδα την οικονομία. Καταρχήν. Να μου πει κάποιος ποιος θα μείνει να μπαίνει στις ηλεκτρονικές. Το μεγάλο λάθος κυβέρνησης είναι το εξής. Αυτούς τους λίγους πια, οι οποίοι βγάζουν κάποια χρήματα και είναι οι μόνοι που κινούν την οικονομία, πέραν του καφέ και του κουλουριού, για να τα λέμε όπως είναι, τους παίρνει όλο το εισόδημα και το στέλνει στην εφορία. Το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής θα είναι όχι απλώς περαιτέρω ύφεση, χιλιάδες λουκέτα. Και εξηγούμε. Αν, κύριε Παυλίδη, αυτά τα 20 χιλιάρικα παραπάνω που θα πάρετε σε κάποιον από αυτούς τους λίγους που βγάζουν χρήματα, τον αφήνατε να τα βάλει ή στην τράπεζα, αν υπήρχε εμπιστοσύνη, ή αν αγόραζε 5 πράγματα και έκανε κάποιο τζίρο, το όφελος για την οικονομία θα ήταν πολύ πολύ πιο πολλαπλάσιο από όσο θα είναι να τα πάρει το κράτος και να τα ρίξει στη μεγάλη χωάνη των χώρων που, όπως ξέρετε, μέχρι τώρα δεν έχει αποδώσει σε τίποτα. Είπατε πριν ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει 50% έκπτωση φόρου στο νέο ελεύθερο επαγγελματία. Εγώ δεν ξέρω κανένα ελεύθερο επαγγελματία, και ο κύριος Φασλής είναι πολύ νεότερος ασφαλώς από εμένα, που να μπορεί σήμερα να βγάλει 10-20 χιλιάδες. Δηλαδή να βγάλει 1,5 χιλιάρικο το μήνα. Είτε είναι δικηγόρος, είτε είναι γιατρός. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, κύριε. Περισσότεροι βγάζουν τόσο, εννοείται. Δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα. Ξέρετε γιατί δεν υπάρχουν? Γιατί δεν υπάρχει αγορά. Γι' αυτό οι γιατροί πηγαίνουν στη Γερμανία, στη Σκανδιναβία και στην Αγγλία και οι δικηγόροι κάνουν άλλες δουλειές πια. Θα σας πω ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής. Και κλείνω. Το αποτέλεσμα αυτής της εξαιρετικά λανθασμένης πολιτικής είναι το πιο νεοφιλελεύθερο αποτέλεσμα. Όλοι οι επιστήμονες να γίνουν υπάλληλοι, οι γιατροί στις κλινικές, όσοι καταφέρουν, και οι δικηγόροι σε μεγάλες δικηγορικές εταιρείες. Πρόκειται για σχέδιο μπολσεβικοποίησης και επιστημονικού προλεταριάτου. Άρα, και το κάνετε... άρα δεν είναι φιλελεύθερο, το... είναι κομμουνιστικό, νεοφιλελεύθερης επιλογής για αυτούς που το εφήβραν, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ το εφαρμόζει γιατί πιστεύει στην μπολσεβικοποίηση του νέου επιστήμονα. Αυτό είναι συνείδητη πολιτική. Και το κάνετε γιατί το πιστεύετε. Ωραία. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία οφείλει να κάνει τα πάντα για να το σταματήσει. Τελείωσα. Ορίστε. Δεν θα μαλώσουμε για το 5-10%. Εγώ σας έβαλα την ουσία των πραγμάτων. Να απαντήσετε, παρακαλώ. Μάλλον έχω μιλήσει πολύ λιγότερο από όλους. Λοιπόν, να ακούσετε και την ώρα στο Χουδαλάκι. Να απαντήσετε. Ένα πρώτο ζήτημα. Άκουσα από πολλούς συνομιλητές για τη μείωση των δημοσίων δαπανών. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε στους τηλεθεατές μας ότι οι πονηρές απόψεις περί μείωσης δημοσίων δαπανών δεν αφορούν ένα νοικοκύριμα να μειώσουμε τα μισθώματα όπως κάνουμε σπίτι, να μειώσουμε τα έξοδα στο σπίτι, αδελφέ, να μην φάμε κρέας, να φάμε ρύζι. Δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα. Είναι ξεκάθαρο ότι οι επιλογές του ΣΑΚ, του Διεθνής του ΔΝΤ, είναι μείωση δαπανών, σημαίνει μείωση μισθών και συντάξεων. Και όταν λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης επιχαίρει το δηλώσιο της Λαγκάρντ, αυτό ακριβώς συνομολογεί. Μείωση μισθών και συντάξεων. Αν κάποιος εκτιμά σε αυτή τη χώρα η μείωση κατά 40 και 50% το μισθό και το συντάξιο δεν είναι αρκετή και εκτιμά ότι πρέπει ακόμα από εκεί να πάρουμε και άλλα λεφτά, εμείς τουλάχιστον σαν κυβέρνηση διαφωνούμε. Πρώτο, κρατούμε αυτό. Δεύτερο, για τον ιδιωτικό τομέα, για τον δημόσιο τομέα. Δεν είναι μεραστής του δημοσίου τομέα με τον τρόπο που ακούγεται εδώ μέσα. Παρ' όλα αυτά, ας είμαστε ειλικρινείς ότι στο δημόσιο τομέα, επί ΣΥΡΙΖΑ, 14 μηνών διακυβέρνηση, δεν έγιναν προσλήψεις παρά μόνο στον τομέα της υγείας. Τώρα πρόσφατα στον τομέα της παιδείας και στους ΟΤΑ ήρθε η ρύθμιση μόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα που δεν αφορούν τον κρατικό προπολογισμό, αλλά είναι ανταποδοτικές από τους ΟΤΑ. Από τα έσοδα λέει τον ΟΤΑ. Άρα λοιπόν, αν κάποιος θεωρεί ότι η διεύρυνση του δημοσίου τομέα σημαίνει να πάρουμε 5 γιατρούς παραπάνω στο νοσοκομείο που τους χρειαζόμαστε και είναι υποστελεχωμένα όλα όχι τα νοσοκομεία με σοβαρότατη επίπτωση στην υγεία. Πείτε μου τι προσλήψεις κάνατε. Προσλάβατε τον κύριο Καραμίτα και έχετε αυξήσει κατά 500 εκατομμύρια. Πείτε μου τι προσλήψεις κάναμε. Δεν είναι δημόσια πρόσληψη, κύριο Καραμίτα. Έχετε αυξήσει το μισθολογικό κόστος. Πείτε μου, κύριε Λοβέρδο, πείτε μου τι προσλήψεις. Δεν μου απαντάτε. Τι προσλήψεις στο δημόσιο τομέα κάναμε. Καθαρίστριες είναι αυτό.
ελεοχρωματιστές, ποιοι είναι στο δημόσιο τομέα που προσέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μισθολογικό κόστος αυξήθηκε. Εγώ δεν ξέρω. Σαφέστατα. Πήραμε πίσω, επαναπροσλάβαμε ό,τι υπήρχε. Του υπεράριθμου τη ΕΡΤ. Ό,τι υπήρχε. Ό,τι υπήρχε δεδικασμένο. Τώρα ακούστε με. Ο κύριο Παπάζολη δεν τον αφορά περισσότερο από εσά. Τόση ώρα σα άκουσα προσεκτικά. Προσλάβαμε, επαναπροσλάβουμε στο δημόσιο ό,τι οι δικαστικές αποφάσεις εκκρεμούσαν. Εκτός από αυτές τις δικαστικές καταστάσεις που εκκρεμούσαν, όπως ήταν η Καθαρίζη για παράδειγμα, και άλλες περιπτώσεις, στο Σωτά για παράδειγμα, προσλαμβάνουμε μόνο στην υγεία και στην παιδεία. Αν θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιος άλλος τομέας που κάναμε μερικές χιλιάδες προσλήψεις, να μας πείτε. Μου επιτρέπετε μια ερώτηση. Γιατί διαλέγετε τις δικαστικές αποφάσεις κατά πόσο σας βολεύουν? Υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις για τη συντάξη των στρατιωτικών, παραδείγματος χάρη. Γιατί δεν το υλοποιείτε? Γιατί δεν σας βολεύει? Γιατί υπάρχει μια μεγάλη πλάτη. Γιατί δεν ολοποιείτε? Για τη συντάξη των διοικητικών. Γιατί δεν σας βολεύει? Για τη συντάξη των βουλευτών. Δεν σας βολεύει ιδεολογικά. Είναι απλή ιστορία. Εκτιμάτε ότι οι μισθοί και οι συντάξεις των βουλευτών σε σχέση με τις επαναπροσλήψεις απολυμμένων αντίκτων ανθρώπων. Δεν σας μίλησα για τους βουλευτές. Εγώ δεν μίλησα για βουλευτές. Μίλησα για τους. Ακούστε κύριε Παυλίδη, όταν μιλάτε μαζί μου θα μιλάτε για αυτά που λέω εγώ. Σας ερώτησα για τους στρατιωτικούς και μάλιστα τους κατώτερους. Και δεν το κάνετε. Δεν σας βολεύει ιδεολογικά. Στο δημόσιο τομέα λοιπόν δεν είχαμε καμιά διεύθυνση επί ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μόνο προγραμματικές δηλώσεις που αφορούν την υγεία, την παιδεία και τίποτα άλλο. Και ό,τι αφορά δικαστικές αποφάσεις. Τρίτον, στον ιδιωτικό τομέα. Σαφέστατα υπάρχει μια μεγάλη κρίση στον ιδιωτικό τομέα. Εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα είμαι. Εκεί επαγγελματικά δραστηριοποιούμε. 6 χρόνια ύφεσης, σαφέστατα και κλείνει καταστήματα. Δεν είναι η πρώτη χρονιά που κλείνει του φέτος. Είναι μια συνεχιζόμενη επίπτωση, τραγική, όπως είναι την αλλάξατε τη ηλεκτρονική. Την αλλάξατε. Εκτιμάτε εσείς ότι σε 12 μήνες. Ναι, μειώσαμε την ενεργία 2%. Με επίσημα στοιχεία της Ελστάτ. Πού τη διαφωνείτε? Πού τη διαφωνείτε? Χάρη στα προγράμματα της Ευρώπης. Χάρη στα προγράμματα της Ευρώπης, κύριε Παυλίδη. Χάρη στα προγράμματα της Ευρώπης. Δεν ξέρω αν χάρη ποιου. Όχι. Τα νούμερα στην ενεργεία κατά 2% ή όχι? Όπως καταγγέλαμε την προηγούμενη κυβέρνηση για τα stage και τα υπόλοιπα. Πρέπει όταν λέτε ότι μειώθηκε η ενεργεία. Όχι κύριε Παυλίδη. Πώς δεν απεργία? Όχι κύριε Παυλίδη. Γιατί αν είχε συμβεί αυτό, τα έσοδα του ΙΚΑ θα είχαν αυξηθεί. Γιατί τα έσοδα του ΙΚΑ κατεβήκανε? Μη μου πείτε εμένα ότι αυτοί που διοριστήκανε είναι αυτοί που είναι μπλοκάκια. Το ποιοτικό μέρος μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Σας ρωτώ, όχι δεν το ποιοτικό, τα ποιοτικά. Τα νούμερα, κύριε Παυλίδη. Το ποσοστό ανεργίας. Δεν μπορεί, κύριε Παυλίδη, το ΙΚΑ να καταραίει και η Ελσάτ να λέει ότι αυξήθηκε η εργασία. Και σε κάθε περίπτωση θα σας πω το εξής. Ρωτήστε τους νέους ανθρώπους στην περιφέρειά σας. Είναι. Δεν τώρα, είναι αυτό το θέμα. Τώρα, το ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι αυτό το σας θέμα. Σας είπα εγώ αυτό το πράγμα. Πείτε μου λοιπόν, ονομαστικά μειώθηκε. Εάν δεν υπήρχαν τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες επιχειρήσεις άνοιξαν και πόσους απορρόφησαν. Δεν θα είχε συμβεί τίποτα. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία. Δεύτερον, αυτό το θέμα. Τα λουκέτα της χώρας αυξάνουν με ηλικιώδη ρυθμό. Τρίτον, οι επιχειρήσεις που μεταναστεύουν στη Βουλγαρία σαν έδρες για να μειώσουν τη φορολογία αυξάνονται με ρυθμό τρελό. Δεν τα βλέπετε αυτά? Συμφωνώ. Απόλυτα συμφωνώ. Δεν ζω σε άλλη χώρα. Δεν ζω σε άλλη χώρα. Γιατί εσείς τι κάνετε? Επιδεινώνετε τις φορολογικές συνθήκες για να επιδεινώσετε εγώ μετά. Μπορώ να το κάνω κι εγώ αυτό. Την ξέρω κι εγώ όλη αυτή την τέχνη. Ακούστε με λοιπόν άλλο. Σας εξηγώ ότι ονομαστικά η ενεργία μειώθηκε. Ποιοτικά θα συμφωνήσω μαζί σας. Δεν διαφωνώ καθόλου. Αντικειμενικά όμως μειώθηκε κατά 2%. Δεν χαίρομαι. Όταν η χώρα έχει 24% ανεργία, δεν με κάνει να χαίρομαι. Το ονομαστικά στο χωριό μου το λέμε κάπως που δεν λέγεται. Πάμε παρακάτω. Και τελειώνω με μια λέξη. Είπε ο κ. Μαρκόπουλος πριν ότι οι περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες, κυρίως όσοι είναι ασφαλισμένοι στο ΤΑΑ, δεν βγάζουν πάνω από 10-15.000. Αν δεν βγάζουν πάνω από 10-15.000, που εγώ θα συμφωνήσω ότι είναι έτσι, ασφαλιστικά και φορολογικά, είναι απόλυτα ικανοποιημένοι. Απόλυτα. Γιατί πλέον η ασφάλιση σε εισοδήματα των 10.000 είναι 2.700 στους δικηγόρους, ενώ τώρα ο κύριος πληρώνει 4.000 εισφορές ως δικηγόρος. Και δεύτερον, φορολογικά θα πάρει την κατώτερη κλίμακα, που στο δυναμείο του συνολικά θα έχει μια μείωση πάνω από 60% αυτό που πλήρωνε πέρσι. Ναι, αλλά εισοδηματικά δεν σκοτώνει να φύγει. Όχι, και να, τότε. Ισχύει όμω αυτό, σα λέω. Τότε, στα εισοδήματα που λέτε. Εισοδηματικά όμως, ισοδηματικά θα σηκωθεί να φύγει. Στην τριπτική πλειοψηφία των 10-15.000. Εγώ λοιπόν για την οικονομία του χρόνου να το δεχθώ. Να σου κάνω μια πολύ σοβαρή πολιτική ερώτηση. Η διαχείριση τη μιζέρια είναι ο στόχο αυτή τη κυβέρνηση? Όχι, φυσικά. Ωραία. Τότε λοιπόν διαγράφετε αυτό που είπατε. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που μα ακούνε θέλουν να ξεφύγουν από τη μιζέρια.
Και εσείς μου λέτε ότι επιχαίρετε για την κυβέρνηση όχι. επειδή διαχειρίζετε όχι. καλά τη φτώχεια. Όχι. Τι να την κάνω αυτή την κυβέρνηση. Ότι δεν παραπέζετε σε όλα τα γήπεδα. Στον χαμηλό συνταξιούχο και στον χαμηλό μισθωτό. Εσείς παίζετε. Τι να κάνουμε, θα φάει στο εξωτερικό. Στο μεγάλο εισοδηματία να μην φορολογηθεί υπέρμετρα. Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Από πού θα πάρουμε τα λεφτά. Είναι η πρόταση που καταθέσατε για το φορολογικό. Να τελειώσω. Είμαστε σε μια φάση που η κυβέρνηση σχεδόν καταθέτει το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Πείτε μου ειλικρινά ποιο είναι. Ποια είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά δύο σοβαρότερες μεταρρυθμίσεις που απορρίουν και από το μνημόνιο και εκτός αυτού είναι και αναγκαίες έτσι κι αλλιώς. Ναι. Στο φορολογικό και στο ασφαλιστικό. Ποια είναι η πρόταση που κατακλείζετε. Οι πολύ ελαφρότερες που κάναμε πέρυσι και μας καθιβρίζατε ότι κατακλέβουμε το σύμπαν. Τρέχετε το παρελθόν. Οι πολύ ελαφρότερες. Πάμε. Θέλετε να ακούω τι. Παρακαλώ. Την πολιτική του 14, την πολιτική του 15. Τι θέλετε να βάλουμε σε σύγκριση. 25 εκατομμύρια στο έπειχα με τον παρακαλώ, παρακαλώ. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Και για τον κύριο Μαρκόπουλο και τον κύριο Παυλίδη και τον κύριο Μαριά για τις προτάσεις που κατέθεσε και τον κύριο Στατούλη και τον κύριο Φασδή. Κάνε το ερώτημά σου ή σχόλιο, ό,τι επιλέξεις εσύ. Και θα πάω στην ερώτηση. Θα πω κάτι και αν θέλει ο κύριος Παυλίδης ή όποιος θέλει, ας το απαντήσει. Εγώ ακούω για τη φορολόγηση και τον τζαμπουκά εδώ πέρα, τον χαμό που γίνεται για τα μέτρα και πόσα ακριβώς θα είναι τα ευρώ κτλ. Δεν ακούω κανέναν να επισημαίνει ότι υπάρχει και τομέας στο δημόσιο που θα έπρεπε να γίνουν προσλήψεις και ίσως και πολλές. Και μιλάω για το φορολογικό μηχανισμό. Δηλαδή, ήμουνα νιός και γέρασα, τα μαλάκια μου ήταν κατακόκκινα και έχουν γίνει σαν κομμωδινή και άκουγα για τη φοροδιαφυγή. Όλη η φοροδιαφυγή λέγατε. Μα ειλικρινά, δεξιοί, αριστεροί, όλο το σύμπαν, ας πούμε, μιλούσε για τη φοροδιαφυγή. Εν όψη λοιπόν αυτή τη κατάσταση που λέμε ότι ρε παιδιά, 6 χρόνια δεν πάει άλλο, μάλιστα. Δεν ακούω κανέναν να θίγει το ζήτημα του φορολογικού μηχανισμού. Μπορεί να κάνει ανακατανομή του προσωπικού και να πάρει από άλλες υπηρεσίες. Έστω κάπως. Φύγει. Γιατί το λέω. Γιατί ακούω εδώ τον καυγά, ας πούμε, από πού θα πάρουμε τα λεφτά. Πολύ εύλογο ερώτημα. Υπάρχει μηχανισμός. Αλλά το ζήτημα είναι ότι η απάντηση, κατά τη γνώμη μου, είναι από εκεί που θα έπρεπε. Τελεία. Δηλαδή, να ξαναμιλήσουμε για συντελεστές, χρεογωτή και άλλα. Μαγειρέματα είναι. Να τα πάρετε από εκεί που πρέπει. Και για να τα πάρετε από εκεί που και πρέπει, όχι να πρέπει να έχετε το μηχάνημα που πρέπει. Και όχι να πιστοποιείς 7 εκατομμύρια ανίσπρακτο ΦΠΑ, για παράδειγμα, στη Μύκονο και να μην κάνεις κάτι γι' αυτό. Και να, και να χαρίσουμε και λιγότερα πρόστιμα. Πάμε, πάμε. Και να χαρίσουμε και λιγότερα πρόστιμα. Μου στέλνουν μηνύματα και κύριε Παυλίδη, λένε σε ποια χώρα εφαρμόζεται το 100% προκαταβολής του φόρου. Δεν ξέρω αν την έχετε πρόχειρη. Εγώ δεν την έχω. Πάμε. Είναι μια χώρα που εφαρμοζόταν και το 75%. Ο κύριος. Και αυτό τι σημαίνει. Είπαμε να το. Επειδή είναι ωραίο πρόγραμμα. Όχι, όχι, φυσικά. Θα απαντήσω. Αλλά αυτό το πράγμα, δηλαδή. Δεν είναι τυχαίο. Δεν το βρήκαμε ξαφνικά. Επίσης, είστε πολύ ζωηρός στο να υπερασπιστείτε τις επιδόσεις της κυβέρνησης στις προσλήψεις ή μη προσλήψεις στο δημόσιο. Θα ήθελα να ήσασταν εξίσου ζωηρός στο να παρουσιάσετε συγκεκριμένες κινήσεις της κυβέρνησης για την ενίσχυση της ιδιωτικής οικονομίας, της κατανάλωσης, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και όλων αυτών. Πάμε. Ο κύριος Αρβανίτης, πρώτος τηλεθεατής, καλησπέρα σας. Γεια σας, κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, πολύ καλά. Καλησπέρα σε εσάς και στο πάνελ ολόκληρο. Να είστε καλά. Λοιπόν, επειδή έχω μεγάλη πολιτική εμπειρία, παρακολουθώ τα πράγματα 51 χρόνια από το 65 που ήμουν στο Σύνταγμα, όταν λέγεται το γνωστό σύνθημα το Μητσοτάκη, δεν λέω την άλλη λέξη. Έχω μια πολιτική εμπειρία και την καταθέτω. Αυτή η κυβέρνηση είναι η καλύτερη κυβέρνηση που έχει βγει ποτέ στην Ελλάδα. Παρά τις δύσκολες συνθήκες και παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, προσπαθεί και τα καταφέρνει. Και είμαι σίγουρος ότι θα μακροβιώσει τουλάχιστον ακόμα άλλες 2 τετραετίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Αρβανίτη. Ο κύριος Γεωργούνης, παρακαλώ. Καλησπέρα, κύριε Παυλόπουλε. Πιο δυνατά, κύριε Γεωργούνη, να σας ακούω. Ναι. Δεν σας ακούω όμως. Καλησπέρα σας. Τώρα καλύτερα. Ακούτε. Πάμε. Ναι. Από τα πρώτερα δελτία μέχρι προλίγου ήταν το απόψινό. Ξαναπέσατε πάλι στα ίδια τα σουτούπα, τα μουτούπες και τι έγινε. Συγχαίρω τον κύριο Μαριά και τον κύριο Μαρκόπουλο και θα σας μιλήσω 2 λεπτά πρακτικά. Τι γίνεται. Πέρασε το ήδη το ένα και δεν σας ακούσαμε. Όχι, έπεσε η γραμμή. Πάμε. Ο κύριος Ζαχαρόπουλος, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα, με ακούτε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλο το πάνελ. Εγώ θέλω να πω ένα παράδειγμα. Αν παρομοιάζουμε την Ελλάδα σαν ένα πλοίο που βυθίζεται,
όσο ήταν η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, αυτό που πήρε απόφαση να κάνει ήταν να πετάξει μισθού στη θάλασσα. Ο κόσμος ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει καλύτερα να μην πετάξουμε κανένα στη θάλασσα, να δυνατήσουμε λίγο τους χοντρούς. Γύρω-γύρω στις παραλίες όλης της Ελλάδας είναι γεμάτο κότερα. Αυτά τα κότερα ποιοι τα έχουν, οι δάσκαλοι, οι υπάλληλοι, οι καθαρίστριες. Αυτοί που φεύγουν και παίρνουν τις επιχειρήσεις τους και τις πηγαίνουν στη Βουλγαρία, αυτονώνται τα κότερα. Ας πάνε όπου θέλουν. Θέλουν εκεί πέρα να βρουν άλλους για να εκμεταλλεύονται. Τι να κάνουν, να αυξήσουν τους φόρους σε ποιον, στους καθαρίστες και στους υπαλλήλους που τους τα έχουν κόψει όλα. Δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα από αυτό. Αυτό ήθελα να πω και επίσης για τα 40 χρόνια που κυβερνούσε το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Ακούμε συνέχεια την καραμέλα ότι εσείς μας ψηφίσατε, ο κόσμος μας ψήφισε. Ξέρετε ποτέ σε καμία δίκη κάποιος που είναι ένοχος ή δολοφόνος ή έχει κάνει κάποιο κακούργημα να καταδικάσει και η μάνα που τον γέννησε. Ο κόσμος που ψήφισε, ψήφισε για να φέρουν τη χώρα εδώ που τη φέρανε. Και αν τώρα αυτή τη στιγμή έχουν μια άνοδο τα κόμματα αυτά και έχουν φτάσει 30%, 35%, σημαίνει ότι το 70% το 65% δεν τους θέλει. Νομίζω ότι η καλύτερη λύση να ξεκινήσουμε είναι να μπει η απλή αναλογική. Αυτοί που κυβερνούν να είναι πραγματικά οι αντιπρόσωποι του λαού. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Ο κύριος Παλχαρίδης, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Καλησπέρα κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ήθελα να σας πω για το θέμα του ηλεκτρονικού... πώς το λένε, ηλεκτρονική που έκλεισε. Ναι, ναι. Λοιπόν, ακούστε, δεν σας ακούω καθαρά. Εμείς σας ακούμε, κύριε Παλχαρίδη, παρακαλώ. Πολύ ωραία. Ήθελα να σας πω το εξής. Όποιος... Μ' ακούτε? Πάλι. Σας ακούμε, κύριε Παλχαρίδη, θα με πνίξετε. Σας ακούμε. Ωραία, ωραία. Αυτές οι επιχειρήσεις που έχουν πάρει... Μ' ακούτε, δεν σας ακούω καθόλου εγώ. Τώρα πια θα σας ακούω ούτε εγώ. Καλό βράδυ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ο κύριος Λικούδης, παρακαλώ. Καλησπέρα κύριε Παυλόπουλε. Καλάτε, καλησπέρα. Ήθελα, μ' ακούτε τώρα εσείς? Ναι, ναι. Ήθελα να πω στο εξή και στο σύμφυλο μου το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Μπορεί να μου κάνει μια χάρη, μια που ξέρει για φορολόγηση. Ναι. Τον κύριο υπουργό με το 1800 που ήταν καθηγητή του Πανεπιστημίου μία από την Κρήτη και κάμανε ειδικό νόμο να τον απαλλάξουν από την απαπτεωνιά. Και τον κύριο Φλαμπουράρη, τον πατριώτη μου, που έχει κάνει την κομπίνα με τα τιμολόγια. Γι' αυτό σε έβγαλε ο λίγος λαός. Να μας κόψει εμάς το ΕΚΑΣ. Δεν τρεπόσαστε λιγάκι. Και έχετε το σαν να κατηγορείτε. Μια ζωή τα παίρνετε. Και εφόσον είσαστε τόσο καλοί, κόψτε τους βουλευτούς τους βουλευτές. Να παίρνετε 3 εκατοστάρικα. Όχι να μου κοιτάξει μαλλιά. Μια 10 χιλιάρικα. Αλλά δεν έχετε, δεν φοράτε πλέον παντελόνια. Σκέψου να μην ήταν και φίλος σου δηλαδή, που είπες. Καλό βράδυ κύριε Λικούδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε, επιστρέφουμε. Τώρα θέλω παρακαλώ πάρα πολύ να εκμεταλλευτούμε τα 5 λεπτά, κύριε Μαριά. Εσείς και ο κύριος Φασλής που έχετε μιλήσει λιγότερο και ο κύριος Στατούλης έχει μιλήσει λιγότερο νομίζω. Να πούμε μια κουβέντα για τα κόκκινα δάνεια. Ναι. Σύντομα, παρακαλώ, σύντομα, πολύ περιεκτικά, διότι να προλάβουμε να πούμε και μια κουβέντα για το κύριο λοιπόν, για τα κόκκινα, Πολάκη και τη σχέση τη κυβέρνηση με τα δάνεια. Για τα κόκκινα δάνεια, στη συνάντηση που κάναμε με τον κύριο Στουρνάρα, υπάρχουν 110 δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια. Εκτιμά η Τράπεζα τη Ελλάδος ότι θα εισπραχτούν 10 δισεκατομμύρια μέσα από το σύστημα με τα funds τα οποία θα έρθουν να χτυπήσουν τα δάνεια να τα αγοράσουν. Αυτή είναι η εκτίμηση του. Λέω λοιπόν, τα υπόλοιπα θα χαθούν. Λέω λοιπόν, η πρόταση που κάναμε είναι η εξής. Διαμόρφωσα. Εάν λοιπόν έρθει τα κοράκια να πάρουν ένα δάνειο στεγαστικό 100.000 ευρώ, δικό μου ας πούμε, και το ζητήσουν στο 15 και 20%, δηλαδή με 15.000 να το πάρουν, τότε θα πρέπει υποχρεωτικά, πριν να αγοραστεί αυτό το δάνειο από τα κοράκια, να πει η τράπεζα στον δανειολήπτη ή και στον εγγυητή, αν έχει αυτά τα χρήματα, να τα αγοράσει. Αυτή είναι η πρώτη. Και η πρόταση αυτή να είναι υποχρεωτική. Η δεύτερη πρόταση. Κουρεμένο. Κουρεμένο. Διότι ούτως ή άλλως θα το δώσει. Όπως θα το κουρέψει. Θα το δώσει λοιπόν 15.000 ευρώ στα κοράκια. Λοιπόν, α το ζητήσει από τον δανειολήπτη, πάει να το πάρει και 16.000. Για τα ενυπόθηκα. Για τα ενυπόθηκα. Τα μη ενυπόθηκα
Μισό λεπτό. Θα φτάσουμε σε αυτό. Ποσό, θα φτάσουμε σε αυτό. Ένα, λίγο σύντομα. Να φύγουν τα ληστικά επιτόκια. Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Δεύτερο. Παρακαλώ. Επειδή μπορεί να μην υπάρχουν χρήματα στους δανειολήπτες, αυτά τα 4,5 δισεκατομμύρια που λέγαμε από τα 19,5 δις που είναι του δανειακού πακέτου, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σαν ένα fund, ούτως ώστε να δίνει μια δανειοδότηση στους δανειολήπτες. Τέτοια λύση προσπαθούν να βρουν και στην Ιταλία. Άρα λοιπόν μπορούμε να έχουμε μια τέτοια λύση. Δεύτερο, κόκκινα δάνεια επιχειρηματικά. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν είναι αυτά που βλέπουμε την κατάσταση. Ότι στις μεγάλες επιχειρήσεις προφανώς θα υπάρξουν ρυθμίσεις. Αυτό εγώ βλέπω. Δηλαδή ανέθεσε η κυβέρνηση ουσιαστικά στις τράπεζες να ρυθμίσουν τα κόκκινα δάνεια. Και έτσι οι τράπεζες θα κάνουν την αναπτυξιακή πολιτική και δεν θα την κάνει το κράτος. Ως στρατηγική, δεν λέω ποια εταιρεία, το Α ή το Β να μείνει, αλλά να έχει το κράτος μια στρατηγική και επενδυτική και με βάση αυτό να δώσει προτεραιότητες. Τώρα λοιπόν κάθε τράπεζα, ανάλογα τις επαφές που υπάρχουν, ανάλογα τις επιλογές που θα κάνει, θα κλείνει ή θα αφήνει να μην κλείσουν πολύ μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Και εδώ αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να γίνει. Χτες το βράδυ το συζητούσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν εργαλεία, προσέξτε. Επειδή οι τράπεζες γιατί θέλουν να πουλήσουν τα κόκκινα δάνεια, διότι δεν έχουν πρόβλημα στην κεφαλαιοποίηση. Υπάρχει λοιπόν μια πρόταση που διαμορφώσαμε χθες και λέει ότι δάνεια δοθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μην μετράνε στο πρόβλημα της κεφαλαιοποίησης που έχουν οι τράπεζες. Είναι μια πρόταση των Ιταλών. Εγώ βλέπω δηλαδή ότι γίνονται προσπάθειες να διασωθούν οι επιχειρήσεις και μέσα από την προσπάθεια αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να μπουν τέτοιες προτάσεις στο τραπέζι. Πολύ συγκεκριμένες, διότι αλλιώς τα κοράκια θα διαλύσουν τα πάντα. Κύριε Μαγγέλη, να πω κάτι ακόμα. Ό,τι σώσεις, στην αγορά θα γυρίσει. Αν τον Χουδαλάκη τον βοηθήσεις να πάρει ανάσα από αυτό το βραχνά, στην αγορά θα γυρίσει. Πάντως, κύριε Μαριάκο, στην κατανάλωση θα γυρίσει. Εγώ που δεν είμαι οικονομολόγος, έχω μια απορία. Αν δεν ξέρω αν μπορείτε εσείς να την απαντήσετε, αλλά πρέπει να την απαντήσει και η κυβέρνηση και το τραπεζικό σύστημα. Σήμερα οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες είναι 121 δις και βαίνουν μειούμενες. Σωστά. Τα κόκκινα δάνεια είναι 115 δις και βαίνουν αυξανόμενα. Εάν ξεπεράσουν τα κόκκινα δάνεια τις καταθέσεις, τότε για ποιο τραπεζικό σύστημα μιλάμε? Δεν χρειάζεται, δεν είμαι οικονομολόγος για να το απαντήσω αυτό. Κοινή λογική βάζω. Να σας πω το εξής. Υπάρχει πράγματι το πρόβλημα με τις τράπεζες, γι' αυτό και έγινε και η ανακεφαλαιοποίηση. Το δεύτερο σημαντικό, σας λέω τι κάνουν στην Ιταλία. Γιατί εγώ παρακολουθώ τι γίνεται στην Ιταλία, γιατί ο Ντράγκη παίζει η εθνική Ιταλία. Δηλαδή στηρίζει τη χώρα του. Και από εκεί παίρνουμε ιδέες που πρέπει και εμείς να τις αξιοποιήσουμε. Καλά γιατί κάνετε. Πρέπει καλά να υπάρχει κάνετε, ισοτιμία στη συμμετοχή και στην αντίληψη. Και να βάζετε και προτάσεις λοιπόν, με εργαλεία στο τραπέζι. Φτιάχνει λοιπόν το εξής. Και κάνουν και παρεάκι οι ευρωβουλευτές, να πω. Ανεξαρτήτως από τον καθένα. Και δουλεύουν και παίζουν και εθνική Ελλάδος. Παίζουν και εθνική Ελλάδος. Καλά κάνουν. Δευτερόλεπτα να τελειώσω για να. Παίρνουν τα δάνεια αυτά τα κόκκινα που έχουν και μαζί με τα πράσινα δάνεια τα δικά τους και με κάποια κεφάλαια που υπάρχουν τα δίνουν ως εγγύηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο αποκαλύφθηκε επειδή πιέσανε τον Ντράγκη οι Γερμανοί ευρωβουλευτές και του ξέφυγε. Και λέμε αυτή τη λύση, είπα εγώ στον Ντάισεμπλουμ σε ερώτηση, αυτή τη λύση που μας είπε ο Ντράγκη, γιατί δεν την κάνετε στην Ελλάδα? Και απάντησε ο Ντάισεμπλουμ, έχω τα βίντεο. Αν ο Ντράγκη και οι υπόλοιποι συμφωνούν να γίνει, τι θέλω να πω? Δεν μπορεί να παίζουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για τους Έλληνες και άλλα για τους Ευρωπαίους. Μηδέν φόρος, ειδικός φόρος κατανάλωσης για πετρέλαιο, πού? Στους αγρότες του Βελγίου και του Λουξεμβούργου που είναι ο κύριος Juncker. Λοιπόν, και εδώ γιατί να μην μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για τους αγρότες μας? Ισοτιμία στη μεταχείριση. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Έχετε πολύ δίκιο. Αυτά είναι τα θέματα. Ορίστε, κύριε Βασλή, παρακαλώ. Για τα κόκκινα δάνεια είμαι σχετικά απεσιόδοξος. Νομίζω ότι δεν θα αποφευχθεί. Είναι και αυτό που είπε ο κύριος Λοβέρδος προηγουμένως. Θα υπερβούν οι χορηγήσεις τις καταθέσεις σε κάποια φάση. Άρα, οι κόκκινες χορηγήσεις. Μπράβο, ναι. Κατά συνέπεια, δεν είμαι αρκετά αισιόδοξος. Τώρα υπάρχει ο νόμος ΔΕΝ, για ο οποίος πήρε μια μικρή παράταση με μία εγκύκλιο. Πρέπει μια, να σας πω, μια κίνηση πρέπει να σας πω ότι οι εισπρακτικές, εκτός του ότι έχουν εξασφαλώσει, έχουν βάλει και αλλοδαπούς τώρα σαν τέτοιο. Φέρανε μια ισπανική εταιρεία. Με ρώτησε φίλος μου, μου λέει, με πήρε κάποιος και μου λέει τον κύριο Παπαδόπουλο. Και μου λέει σε πόσους Υπήρους χρωστάω. Έχουν βάλει και αλλοδαπούς. Υπάρχει μια εξέλιξη. Επειδή στην Ισπανία υπάρχει εμπειρία με τα κόκκινα δάνεια, τους έχουν πετάξει έξω, τους έχουν πάρει τα σπίτια, συγκεκριμένη τράπεζα συνεργάζεται με εξειδικευμένη ισπανική εταιρεία εκαθάρισης ενυπόθηκων δανείων και υπάρχει και δεύτερη τράπεζα που θέλει να κάνει τη συνεργασία. Δηλαδή παίρνουν το know-how των Ισπανών
σε επίπεδο κόκκινων κοράκιων και εξώσεων. Εμείς πρέπει να πάμε σε άλλη λύση. Ορίστε. Αμέσως. Ναι, κύριε Φασδή. Ναι, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι με τον νόμο δεν υπάρχει δυνατότητα να κουρέψει μια επιχείρηση κατά 50% την οφειλή της, αρκεί να μην είναι ποινικά διοκόμενος ο εταίρος ή ο διαχειριστής. Και το σημαντικό είναι να μην περιοριστεί και άλλο νόμος Κατσέλη, γιατί έχει ήδη γίνει μεγάλη ζημιά, έχει μειωθεί πάρα πολύ το. Λένε πάντως κάποιοι ότι σε κάποια σημεία του πειράχθηκε προς το καλύτερο ο νόμος. Εντάξει, ναι, γίνανε κάποιες ρυθμίσεις προς το καλύτερο, που να έρθουν πιο εδώ οι δικάσιμοι, οι οποίες ήταν μέχρι το 2030. Αυτό είναι μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Η κίνηση της επικαιροποίησης των αιτήσεων με κάποια χαρτιά για να φανεί ότι ο Δανειολήπτης παραμένει σε μια κατάσταση. Και ως προς τις προϋποθέσεις ένταξης, λένε ότι έχει βελτιωθεί σε κάποια σημεία. Ναι, αλλά μειώθηκε το ύψος της αξίας της ακίνητης περιουσίας, που σημαίνει ότι αν κάποιος έχει ακίνητη περιουσία, έχει ένα σπίτι το οποίο έχει μια υψηλή αντικειμενική αξία και είναι άνεργος, δεν θα προστατευτεί. Κύριε Στατούλη, παρακαλώ. Είναι πολύ προβληματικό. Ναι, λέω, γίνεται κουβέντα αυτές τις μέρες για το πώς θα κλείσει η αξιολόγηση και τι συμφωνία θα υπάρξει της κυβέρνησης με τους δανειστές. Απλά θέλω να θυμίσω για τους τηλεθεατές ότι για να κλείσει η αξιολόγηση, στην καλύτερη περίπτωση για τους ίδιους. Πάμε για 5,5. Πάμε για 5,5 δισεκατομμύρια. Πάμε δηλαδή, για αφαίρεση από τις τσέπες των συνταξιούχων 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ από μειώσεις συντάξεων. Πάμε δεύτερο σε νέους έμεσους φόρους ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων και σε αύξηση των άμεσων φόρων κατά ένα επίσης 1,8 δισεκατομμυρία ευρώ. Ειδικά οι έμεσοι φόροι από το ΦΠΑ είναι οι πιο άδικοι, οι πιο αντικοινωνικοί φόροι, γιατί επιβαρύνονται περισσότερο τα φτωχότερα λαϊκά στρώματα. Τρίτο, χαρακτηριστικό της συμφωνίας είναι ένα υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων όπου θα ξεπουληθεί ό,τι έχει απομείνει από τη δημόσια περιουσία και μάλιστα με συμμετοχή ξένων εκπροσώπων των δανειστών στο Εποπτικό Συμβούλιο για να αποπληρώσει η Ελλάδα το δημόσιο χρέος με 50 δις από το ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας. Και εκεί πάνε τα πάντα, κύριε Παυλόπουλε, τα πάντα. 80.000 ακίνητα του δημοσίου, όλες οι ΔΕΚΟ, όλα όσα έχουν περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ, οι ιδιωτικοποιήσεις που έχει μπροστά του το ΤΑΙΠΕΔ, τα πάντα. Ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει δημόσιο κοινής αποδοχής, επικεφαλής, κοινής αποδοχής, δηλαδή θα έχουν και βέτο οι δανειστές το οποίο θα είναι επικεφαλής και με ουσιαστική συμμετοχή τους τον ξένου στο Εποπτικό Συμβούλιο. Το τέταρτο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η εκχώρηση των κόκκινων στεγαστικών δανείων και των δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με υποθήκη ή ενέχειρο την πρώτη τους κατοικία στα κερδοσκοπικά κεφάλαια, στα κερδοσκοπικά funds, που αυτό σημαίνει διακινδύνευση της πρώτης κατοικίας, διότι το πιο πιθανό είναι, το σίγουρο θα έλεγα, ότι για να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους θα τους τα αρπάξουν τα σπίτια, τα κερδοσκοπικά συμφέροντα και τα επιθετικά funds. Και δυστυχώς άνοιξε και ένα παράθυρο, σας το είπα και στη συνέντευξη που είχαμε στο Real το Σάββατο, και για τις εργασιακές σχέσεις και για τις πάγιες απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για ομαδικές απολύσεις, περιορισμό απεργιακού δικαιώματος και μάλιστα. Σήμερα έγινε 450 μεγαλύτερη ομαδική απόλυση. Ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο. Κύριο Μαρκόπουλο και τον κύριο Μαρκόπουλο. Και μάλιστα από μια επιτροπή. Κύριε Παυλόπουλε, και μάλιστα από μια επιτροπή. Και μάλιστα από μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων που θα πει τη γνώμη του στο τι θα αλλάξει στον τομέα της εργασίας, όπου από τους 8 που έχουν οριστεί, μόνο ένας είναι Έλληνας. Και με υπόδειξη του κυρίου Κοστέλου την τελευταία στιγμή, γιατί αρνήθηκαν όλοι οι Έλληνες εργατολόγοι πανεπιστημιακοί να μπουν για να περικόψουν δικαιώματα. Οι υπόλοιποι είναι εκπρόσωποι ευρωπαϊκών χωρών, ξένοι, και μάλιστα την Ελλάδα, επειδή έπρεπε να την εκπροσωπούν τρεις, οι άλλοι δύο είναι Γερμανοί. Είναι Γερμανοί καθηγητές πανεπιστημίων που εκπροσωπούν τη χώρα. Επομένως, η διακινδύνευση και των εργασιακών σχέσεων και του καθεστώτος των απολύσεων και των τριετιών στον ιδιωτικό τομέα είναι άμεση, διαρκής και παρούσα. Και επειδή θίγονται σχεδόν η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, όλα τα κοινωνικά στρώματα, τα λαϊκά στρώματα, επιστήμονες, επαγγελματίες, αγρότες, μισθωτοί, συνταξιούχοι, νέοι, θεωρούμε ότι παλαϊκή πρέπει να είναι και η αντιμετώπιση και η αντίθεση, και θεωρούμε ότι παλαϊκός πρέπει να είναι ο ξεσηκωμός για να μην περάσει το νέο μνημονιακό πακέτο. 5,4 δις. Πάμε. Αν προσθεθούν στα 63 δις που αφαιρέθηκαν από τις τσέπες του ελληνικού λαού από το πρώτο και δεύτερο μνημόνιο, είναι σαν να οδηγείς οικογένειες λαϊκές στο θάνατο και στην πείνα. Πάμε να δούμε τον κύριο Πολάκη, ο οποίος έχει προκαλέσει πάρα πολλές συζητήσεις σήμερα. Το έχουμε. Πάμε. Θα θυμάστε πολύ καλά, γιατί νομίζω πρέπει να ήταν και από το κανάλι σας. Αυτό που έμεινε είναι ότι εγώ είμαι αγρίκος, μιλάω άσχημα,
ότι λέω τον HIV, τον λέω HIV αντί να τον λέω HIV, και αυτό κάλυψε την εικόνα. Και σε αυτό το πράγμα συμμετείχε και το δικό σας το κανάλι. Με πολλές επαναλήψεις, κομμένων σκηνικών. Με πολλές επαναλήψεις κομμένου σκηνικού από τη συνέντευξη, στο οποίο ενώ έκοβε την κουβέντα την απερίγραπτη, δηλαδή την απαράδεκτη, του κυρίου Νεγκή, του συναδέλφου σας, ο οποίος πετάγεται και λέει προς τον Ανδρέα τον Ξανθό, λες πολιτικές μπαρούφες, πρόσεξε, σαν να λες εσύ σε μένα πολιτικές μπαρούφες, έτσι. Να κόβετε αυτό, να μην φαίνεται στο κανάλι και στο κομμάτι που προβάλλατε όλα τα βοθροκάναλα της διαπλοκής, και το επαναλαμβάνω, λοιπόν, όλα, λοιπόν. Κάτσε, τώρα τα πούμε όλα, γιατί γυρνάει και ο τροχός, λοιπόν, γυρνάει και ο τροχός. Λοιπόν, κόβετε λοιπόν αυτό το κομμάτι και βγάζετε εμένα που γυρνάω και του λέω, τι λες ρε εσύ, τι είναι αυτά που λες. Και ξεκινάτε την προβολή από το τι είναι αυτά που λες. Πετάγεται μετά και λέει, μάζευε το σκύλο δίπλα σου, εννοούσε εμένα, που εκείνη την ώρα κανονικά έπρεπε να σηκωθώ απάνω και να πάει 3 μέτρα κατά από τη γη. 3 μέτρα, έτσι. Αλλά, κράτησα την ψυχραιμία μου και του είπα αυτά που έπρεπε να του πω, έτσι. Αυτό προβάλλατε. Καλό λοιπόν τον Υπουργό έστω και τώρα να καταδικάσει τις συγκεκριμένες δηλώσεις. Η δεμή, κύριε Υπουργέ, είναι σαν να τις υιοθετείτε. Αν νομίζετε ότι από αυτή την συζήτηση και την παραφιλολογία μπορείτε να ακυρώσετε ή να απαξιώσετε ένα έργο το οποίο σε αυτό το Υπουργείο γίνεται με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και με τη συνεισφορά φυσικά και την ολόψυχη, ας πούμε, στήριξη και του αναπληρωτή υπουργού, του κ. Πολάκη. Πάμε. Ορίστε. Κύριε Μαρκόπουλε. Δεν θα κάνω κάποιο σχόλιο. Ο κ. Πολάκης νομίζω τα είπε όλα μόνος του. Όποιος τον παρακολούθησε τώρα μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει αλαζονία εξουσίας. Όποιος πολιτεύεται, αγαπητοί μου, πρέπει να ξέρει ότι πρέπει να αντέχει στην κριτική. Να μην αποδέχεται τη λάσπη, αλλά να είναι σοβαρός. Και κυρίως, επειδή ο πολιτικός είναι και μια μορφή εκπαίδευση ενός λαού, να μην γυρίζουμε δεκαετίες πίσω. Ο κ. Πολάκης, όποιος τον παρακολούθησε, νομίζω ότι έδωσε μαθήματα προς αποφυγή. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Κύριε Παυλίδη. Έχω τη μεγάλη χαρά να τον είχα στα φοιτητικά μας χρόνια συνάδελφο στο Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΦΕΕ και τον Παύλο τον ξέρω πάνω από 30 χρόνια. Ένας πολύ αξιόλογος και επιστήμονας και πολιτικός στο πόστο στο οποίο είναι σήμερα ως υπουργός, ως αναπληρωτής υπουργός υγείας. Νομίζω ότι κάποιες από αυτές τις λέξεις δείχνουν το ειδικό ταπεραμέντο του. Έχει αυτό το κριτικό, το μπρουτάρικο, που μπορεί κανείς να συμφωνεί, να διαφωνεί. Παρ' όλα αυτά όμως, νομίζω ότι είναι φτώχεια για την πολιτική και φτώχεια για τα κανάλια να παίρνουν μια θέση σε μια κομματική εκδήλωση. Και να μην κοιτάνε και το βασικό ζήτημα. Το βασικό ζήτημα δεν είναι αυτή μια κουβέντα, ως μια φράση που λέει «Με είπε σκυλάκι και θα έπρεπε εγώ λογικά να βγω και να το ρίξω 3 μέτρα κάτω». Και εγώ ως δημοτικός σύμβουλος, κάποια στιγμή σε έναν άλλο συνάδελφο σε ένα δημοτικό συμβούλιο, μέσα στα νεύρα μου το είπα και εγώ να σε επιτέψω όρθιο. Παρόλα αυτά όμως. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Παρόλα αυτά, δεν ξέρω γιατί. Είναι προσωπικό. Και εγώ όμως δεν καταλαβαίνω. Έγινε προφανώς μια ερώτηση. Επίσης δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτή η μανιέρα κάθε τρεις και λίγο τα βοθροκάναλα και τα βοθροκάναλα και τα παλιοδημοσιογράφη και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι μια καταγγελία. Δεν είμαστε υπηρέτες της Ελλάδας. Ως λευκή πεσέτα δεν χρειάζεται. Υπάρχουν δημοσιογράφοι και δημοσιογράφοι, κατά τη γνώμη μου, έτσι κι αλλιώς. Και κανάλια και κανάλια, δεν μπορεί να τα γενικεύσει όλα και τα εκμεταλλεύσει. Όπως υπάρχουν και πολιτικοί και πολιτικοί. Σαφέστατα. Με αυτή την έννοια λοιπόν, όπως δεν συμφωνώ για τους πολιτικούς, αυτή η ομαδοποίηση. Η μανιέρα οδηγεί στην ομαδοποίηση. Θεωρώ ότι αφορούσε σε συγκεκριμένο δημοσιογράφο πρώτον, όπως και στο γεγονός του επεισοδίου όπου είπε ο δημοσιογράφος, ο ερωτών δημοσιογράφος, τον υπουργό λες πολιτικές μπαρούφες και τον άλλον υπουργό μάζεψε το σκυλάκι σου. Νομίζω δεν είναι αποδενά ιδιαίτερα στιγματιστεί από αυτά τα κανάλια. Κύριε Παυλίδη, είναι απαράδεκτη συμπεριφορά ενός δημοσιογράφου όταν μιλάει με αυτόν τον τρόπο.
δεν τη συνεννώ και θα έπρεπε. Και ειδικά ενός δημοσιογράφου εμπλεκόμενου στο σκάνδαλο των διαφημίσεων του Κελπνού. Εγώ δεν γιατί το ξέρω. Τέτοιος ήταν. Εγώ ξέρω ότι είναι απαράδεκτη συμπεριφορά και ντροπή του όποιος είπε τέτοια πράγματα. Ταυτόχρονα όμως φοβάμαι και δεν μένω μόνο σε αυτό το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη τη δικαία του κυρίου Πολάκη με τον κύριο Νεγκή. Εγώ μένω στο ότι ο κύριος Πολάκης συμπεριφέρθηκε γενικά απαξιωτικά έναντι της κριτικής που ασκεί ή πρέπει να ασκεί η δημοσιογραφία και τα κανάλια. Δυστυχώς φοβάμαι ότι κάποιοι μέσα στο κόμμα σας, κύριε Παυλίδη, και φυσικά δεν αναφέρομαι σε εσάς, δεν δέχεστε την κριτική. Έχετε μια άλλη αντίληψη για το πώς θα πρέπει να υπάρχει, να λειτουργεί η δημοκρατία. Όποιος είναι εναντίον μας, όποιος δεν είναι μαζί μας, είναι εναντίον μας και πρέπει να εξαφανιστεί. Είναι μια γενίκευση ολοκληρωμένη. Είναι μια γενίκευση. Μακάρι να πέφτω εγώ έξω. Αλλά αυτό βλέπω ότι γίνεται και με τις άδειες για τα κανάλια. Είναι μια γενίκευση πολύ. Έχω ακούσει τον κύριο Πολάκη σε πολλές συνεντεύξεις τύπου να απαντά σε δημοσιογράφους με ένα άλλο ύφος. Θέλω να δω και μια συνέντευξη τύπου. Αλλά θεωρώ ότι ο πολιτικός λόγος οφείλει να είναι πιο προσεκτικός. Για το πώς άλλαξε η λειτουργία των δημοσίων νοσοκομείων. Για το πώς άλλαξε η κατάσταση στη δημόσια υγεία. Για το ποιες παρεμβάσεις έχουν γίνει ώστε να μην έχει γίνει ένα σημαντικό έργο πάντως. Δεν το ξέρω το Παυλόπουλε, σημαντικό έργο. Το γνωρίζαμε πολύ κοντά και το παρακολουθώ. Επειδή πάμε στο κλείσιμο, θέλω να πω. Ο γιατρός ανάμεσά μας είναι ο κύριος Μαρκόπουλος. Μακάρι να σας επιβεβαιώσει. Λοιπόν, εγώ γιατρέ μου, όταν συμβαίνουν τέτοια μου ανεβαίνει πίεση. Θέλω να πω καταρχήν ότι με στενοχωρεί πολύ που άκουσα και το άκουσα και από τον Κώστα Παυλίδη. Αυτό το περί του κριτικού μπρουτάλ και δεν συμμαζεύεται. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για την καταγωγή μου και δεν υπάρχουν μόνο έτσι νταΐδες στον τόπο μου. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι στον τελείως απαράδεκτο δημοσιογράφο, τον οποίο εγώ δεν αποκαλώ συνάδελφο, το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει ο δύο μέτρα άντρας και εξαιρετικός επιστήμονας θα ήταν το εξής, να θυμηθεί μια φράση του Γκέτε που λέει όταν τσακώνονται δύο φταίει πάντα ο πιο έξυπνος. Θα έπρεπε να το σκεφτεί. Δηλαδή σήμερα συζητήσαμε για τις παραβιάσεις, συζητήσαμε για το θέμα της φορολόγησης, συζητήσαμε για το θέμα της αξιολόγησης, συζητήσαμε σε... Και πώς βάζουμε τελεία? Για κάτι που έχει να κάνει με την αισθητική της πολιτικής. Κανονικά θα έπρεπε να το πω αλλιώς σεβόμενο στην αλήθεια, με μια πολύ χυδαία φράση. Το τερμάτισε πάντως. Επίσης, το τερμάτισε. Να πω και κάτι ακόμα. Θα ήθελα ότι το... Είναι κρίμα για τον ίδιο πάντως, σας το λέω σοβαρά. Εμένα τα σφακιά μου έχουν πει καλά λόγια για τον Πολάκη. Μα δεν είναι... Και το τερμάτισε. Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Θα ήθελα όμως να επιδείξει και την ίδια έτσι, αντίσταση, να το πω έτσι, να μην πω άλλη κουβέντα, όταν βάζει υπογραφές στα μνημόνια. Γιατί αυτό πονάει πάρα πολλούς. Και εκεί δεν είναι και τζαμπάνι. Και αυτοί δεν είναι δημοσιογράφοι σε εμποθροκάναλα. Είναι μισθωτοί, συνταξιούχοι, άνεργοι και ό,τι καθεξής. Οι δημοσιογράφοι μισθωτοί είναι. Και χαμηλόμισθοι κιόλας. Καλή σας νύχτα, σας ευχαριστούμε πολύ.